Παρόν, παρόν. Κούμα Δανάη. Κούμα Δανάη. Ζαχαριάδης Γιάννης. Παρούσα, συγγνώμη, παρούσα. Παρόν. Κωνσταντινίδης Αναστάσιος. Παρόν. Παπαλουκά Ευτυχία. Παρούσα. Σταβασίδης Γιάννης. Παρόν. Λέκας Αθανάσιος. Παρόν, καλησπέρα. Αλεφραγή Σοφία. Παρούσα. Παρούσα. Ναι. Γούλας Αλέξανδρος, σε πρόεδρε, τι είπες, δικαιολογημένος απών. Είναι δικαιολογημένος στα αργήσιμο, παιδιά, Γιώργο. Στον παρόν απών, έτσι. Ναι, και αν είναι εύκολο να κλείσουν τα μικρόφωνά τους αυτοί που δεν μιλάνε. Ο Γκρίζαλης να το κλείσει. Και από τις κοινότητες Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, αγοραστού Παναγιώτα. Θα την αναπληρώσω εγώ, κύριε αναγνώστου. Ο κύριος Θεμέλης. Θεμέλης Μανώλης. Ναι. Δύο, τρεις. Στεφανία, πώς θα πουλήσεις εκεί. Έχετε εξουσιοδότηση, κύριε Θεμέλη. Έχει, μου την έχει δείξει εμένα. Και ο κύριος... Κρίτζαλης Ηλίας. Κρίτζαλης Ηλίας. Απών. Εδώ είναι, Γιώργο. Κρίτζαλης Ηλίας, μου λέει, πού είναι. Εντάξει, θα το βλέπω το όνομά του εδώ, γι' αυτό το ξέρω εγώ τι να πω. Δεν άκουσα τίποτα. Εντάξει, πάμε λίγο από την αρχή. Μπίγαλης. 29 παρόντες υπάρχει. Συγγνώμη, πρόεδρε, λίγα και είναι επανάλαβο. Μπίγαλης Κωνσταντίνος. Μπίγαλης Κανά. Απών. Ανανιάδης Νίκος. Ανανιάδης. Απών. Λοιπόν, τρεις απόντες έχουμε, πρόεδρε. 29 παρόντες έχουμε απαραίτητα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Δήμαρχος απουσιάζει ένα... Δεν ξέρω, με ακούτε? Τρεις και ο Βούλας τέσσερις. Δεν με ακούτε, Ακούγεσαι, Λίσανδρε, μια χαρά ακούγεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος έχει ένα πρόβλημα, κάτι δημιουργεί ένα πρόβλημα οικογενειακού και θα μπει αργότερα στη συνεδρίαση. Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή. Γκρίτζαλης, παρόν. Ορίστε. Γκρίτζαλης, παρόν. Εντάξει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να, πριν ξεκινήσω και να δώσω το λόγο στους επικεφαλείς που είναι εδώ στο παρατάξον, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα το περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα πραγματικά προσωπικά όμως να ζητήσω συγγνώμη από όλο το σώμα. Γι' αυτό που διαδραματίστηκε στη συνεδρίαση που πέρασε, θέλω να πω ότι δεν τιμάει κανέναν μας και δεν τιμάει και εμένα. Σας ζητάω συγγνώμη για μια ακόμα φορά και ελπίζω και εύχομαι να μην παρουσιαστούν άλλα τέτοια φαινόμενα, τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για το χρόνο που πήρα. Οι επικεφαλής των παρατάξεων έχουν το λόγο. Για 5 λεπτά αν θέλουν να πει κάτι, ο κ. Βασιλόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Λισάνδρε. Δεν έχω να πω κάτι. Θέλω να σου πω μπράβο που αναλαμβάνεις την ευθύνη. Βεβαίως, θα θέλαμε το ίδιο να συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανθρώπους κατά καιρούς πλειοψηφίας που και στην προηγούμενη συνεδρίαση πυροδότησαν το κλίμα και οδήγησαν σε αποχωρήσεις. Ο κ. Γκριζελιάς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να πω κάτι. Να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τομπούλογλου Χάρης. Όχι, δεν έχει κάτι να πει. Δεν έχει κάτι να πει. Ο κύριος Ρετάκης. Εγώ δεν θα επεκταθώ σε θέματα που ήθελα να θέσω στον κύριο Δήμαρχο, γιατί είναι αρκετά. Θέλω να θέσω μόνο τρία ζήτημα. Ορισμένα τα έχουμε θέσει και γραφτά για την Πυρκαγιά, τα ξέρετε και τα λοιπά. Θέλω να θέσω τρία ζητήματα. Ήρθε ο κύριος Μπίγαλης. Τα οποία νομίζω μπορούν να απαντήσουν και οι αντιδήμαρχοι. Το πρώτο αφορά τι γίνεται με τα ΜΑΠ των εργαζομένων και γιατί δεν τα έχουν πάρει φέτος. Και επίσης, εάν πρόκειται να δοθεί μια πιο ανθρώπινη λύση
στην εγκατάσταση, σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους στο πράσινο, από τα κοντέινερ στον Κέραμο. Αν ακούνε οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, ναι. Παρακαλώ πολύ να σημειώνουμε. Το δεύτερο είναι, εάν προτίθεται να κάνει κάποια ενέργεια ο Δήμος για το θέμα και την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί με το εξεταστικό κέντρο στο τρίτο γενικό λύκειο. Και τέλος, επειδή έγινε μια συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή στην προηγούμενη, θέλω να ρωτήσω για να καταγραφεί και στα πρακτικά το πότε θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η υπογειοποίηση της Χρυσοστόμου Σμύρνης, πώς θα γίνει η γνωστοποίηση στους δημότες κτλ. Αν θα γίνει διαβούλευση, αν θα περάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κτλ. Μια και αφορά δημοτικό δρόμο. Να μην μπω στο χαρακτηρισμό για το έργο, αν εξυπηρετεί τα λεκά ιστορική. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι να κρατήσουν σημειώσεις και να απαντήσουν μετά, αν μπορούν, στον κύριο Σερετάκη. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει το λόγο. Να ολοκληρώσουμε. Καλησπέρα, κυρίες συνάδελφοι, καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω κληθεί από δύο αγαπητούς συναδέλφους, τον κύριο Γούλα και την κυρία Παπαλουκά, με ανοιχτή επιστολή να απαντήσω επί συγκεκριμένων θεμάτων, που άπτονται και τις ερώτησεις που έκανε μόλις πριν ο κύριος Σερετάκης. Όποτε κρίνετε εσείς ότι πρέπει. Όχι, τώρα μπορείτε να απαντήσετε σύντομα. Δεν θα ήθελα να ανοίξουμε διάλογο να το πάμε. Αλλά οφείλω την απάντηση, γιατί κλείθηκε να απαντήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε δεν μπορώ να μην απαντήσω. Απλώς λέω πότε εσείς κρίνετε ότι. Να απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να μπούμε σε διάλογο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Δεν χρειάστηκε καν να πάρω το λόγο να το υπενθυμίσω το συγκεκριμένο θέμα. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Ωραία, ωραία. Οπότε αν έχω το λόγο, θα έχω γράψει ένα μικρό κείμενο και θα σας απαντήσω αμέσως. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να απαντήσει στον κύριο Σερετάκη από τους αντιδημάρχους. Πρόεδρε. Ναι, ναι. Το θέμα του πρασίνου για το κοντέινερ που ανέφερε ο κύριος. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο χαρακτηρισμός κοντέινερ μόνο την πραγματικότητα δεν αποτυπώνει, καθώς ο οικίσκος ο οποίος έχει τοποθετηθεί εκεί είναι ένας επαγγελματικός οικίσκος, ο οποίος έχει φτιαχτεί με όλες τις φροντίδες για να φιλοξενήσει τους εργαζόμενους του Πρασίνου. Έχουν κατασκευαστεί μπάνια, έχουμε κάνει όλες τις υποδομές, έτσι ώστε οι άνθρωποι να είναι σε καλύτερες εργασιακές συνθήκες από αυτές που βρίσκονται σήμερα. Επομένως, να μην ανησυχεί ο κύριος Σερετάκης ότι κάτι δεν έχει προβλεφθεί ή δεν έχει γίνει σωστά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στη διαδικασία για να πάρουμε ρολόι τόσο νερού όσο και ρεύματος και δεν υπάρχει θέμα για τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Ολοκληρώσατε. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Για τα MAP. Για τα MAP. Να απαντήσω. Ο κύριος Στάφας. Ναι, ναι, ναι. Από το διαγωνισμό του 20 τα ΜΑΠ των εργαζομένων μοιράζονται. Εάν κάποιες ομάδες που έχουν βγει άγονες, το βλέπουμε σύμφωνα με την νέα νομοθεσία να δοθούν σε χρήμα, όπως προβλέπετε. Και για το 2021 τρέχει μελέτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, αν μπορεί να απαντήσει στον κύριο Σερετάκη. Και στους δύο συναδέλφους. Με ενδιαφέρον αλλά και σχετική έκπληξη όσον αφορά το πρώτο σκέλος του εγγράφου σας, διάβασα την ανοιχτή επιστολή που μου απευθύνατε καταρχάς σχετικά με το θέμα του τρόπου μετάδοσης των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων στο Τρίτο Γέλ Νέας Φιλαδέλφειας και κατά δεύτερον σε σχέση με το ζήτημα της καθυστέρησης των εργασιών ανέγερσης των νέων κτηρίων του Τρίτου Γυμνασίου Τρίτου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας. Επί του πρώτου ζητήματος που θέτεται, και αφού εκ προημίου εκφράσω και εγώ την άποψη ότι είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό το γεγονός ότι υπάρχουν εξεταστικά κέντρα που δεν έχουν υπαχθεί στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης των θεμάτων των μαλλαδικών εξετάσεων, θα ήθελα να σας γνωρίσω τα εξής. Πρώτον, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ακούω κάποιο συνάδελφο να μιλάει μέσα. Δεν ξέρω αν έχει το ανοιχτό το μικρόφωνο. Να κλείσουν τα μικρόφωνα οι υπόλοιποι για να ακούγεται καλά ο κ. Κωνσταντινίδης. Πρώτον, λοιπόν. Ουδε μία ενημέρωση είχα μέχρι εχθές περί του θέματος, οπότε και επικοινώνησα με τον κύριο Διευθυντή του Τρίτου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας
κατόμι σχετικών δημοσιευμάτων που ήρθαν στη γνώση μου. Β. Ο Ζωβάρας. Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζουν οι αγαπητοί συνάδελφοι, ουδεμία απολύτως αρμοδιότητα έχει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και ο Δήμος γενικότερα επί των ζητημάτων που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις και τη μετάδοση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα. Αυτά τα ζητήματα είναι αυστηρά υπηρεσιακά και δεν πρέπει ο Δήμος να εμπλέκεται σε αυτά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Διευθυντής του Τρίτου ΓΕΛ δεν με είχε ενημερώσει σχετικά, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε στην ανωτέρω χθεσινή επικοινωνία μας. Κατά τη γνώμη μου, μάλιστα, πολύ καλά έκανε ο Διευθυντής που δεν δημοσιοποίησε ευρέως τέτοια αυστηρά υπηρεσιακά θέματα που σχετίζονται επιπλέον με την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το ανωτέρω γεγονός, δηλαδή της μη προηγούμενης ενημέρωσής μου, άλλωστε θα μπορούσε να πληροφορηθεί ευκαιρώς ο αγαπητός φίλος ο Αλέκος Ογούλας από τον ίδιο τον Διευθυντή κατά την προδιοίω ημερών μεταξύ τους επικοινωνία. Τρίτον, επί της ουσίας του προβλήματος που ενδιαφέρει, αν και όπως επαναλαμβάνω, ουδεμία αρμοδιότητα έχει ο Δήμος επ' αυτού, κατόπιν μια σχετική σύντομη έρευνα που έκανα, αλλά και μετά την πληροφόρησή μου από τον κύριο Διευθυντή του Λυκείου, προκύπτει πράγματι το γεγονός ότι το τρίτο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας δεν έχει συμπεριληφθεί στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα ισχύσει από εφέτος για πρώτη φορά. Για λόγους που αφορούν αφενός τη μη προεπιλογή του σχολείου αυτού για αυτό το σκοπό από την προηγούμενη κεντρική διοίκηση και αφετέρου εξαιτίας δυσχεριών, καθυστερήσεων και εν τέλει αδυναμίας έγκαιρης υπαγωγής του σχολείου στο νέο σύστημα. Αυτό όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, ουδόλως σημαίνει, όπως με διαβεβαίωσε ενημερωτικά επαναλαμβάνω και ο κ. Διευθυντής του σχολείου, ότι θα προκύψουν καθυστερήσεις πέραν των εξαιρετικά ολίγων λεπτών στην παράδοση των θεμάτων στους υποψηφίους, αφού τα θέματα θα μεταφερθούν τάχιστα και ασφαλώς στο τρίτο λύκειο. Επίσης, όπως και εκ πείρας κάποιοι από εμάς ενδεχομένως γνωρίζουν, όποτε υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στη διαδικασία των εξετάσεων για διάφορους λόγους, δίνονται προφανώς ανάλογες παρατάσεις της ώρας της εξέτασης, ώστε να μην υπάρχει ούτε καν υπόνοια άνησης μεταχείρισης προς υποψηφίους. Εκτός χειρογράφου εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός του συναδέλφου του εκπαιδευτικού της Λαϊκής Συσπήρωσης, κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν ότι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι οι ηλικιακές εξετάσεις σε κάθε σχολείο, που αποτελούνται από έμπειρους συναδέλφους και πρόεδρο τον Διευθυντή του Λυκείου, οι οποίες αντιμετωπίζουν κατά καιρούς τέτοια ακριβώς θέματα. Υπάρχουν πρωτόκολλα δηλαδή. Υπάρχει σύνδεσμος, εκπαιδευτικός σύνδεσμος, ο οποίος επικοινωνεί με τις υπόλοιπες ηλικιακές επιτροπές των άλλων λυκείων των κοντινών και με το Υπουργείο και είναι αρμόδιος, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μετάδοση, κάποια καθυστέρηση, να πάει εντός ολίγων λεπτών και να φέρει τα θέματα. Οι μαθητές στην τεράστια πλειοψηφία τους δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί η καθυστέρηση είναι πολύ ολιγόλεπτη. Αυτό έτσι εκ πείρας, λόγω της ιδιότητάς μου τόσα χρόνια στην Συνένωση Γονέων και Συλλόγου Γονέων και ο σύζυγος εκπαιδευτικού τόσα χρόνια στις Ηλικιακές Επιτροπές. Κατόπιν των ανωτέρων, οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην επιτείνουμε την αγωνία μαθητών και γονέων εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων, ιδιαίτερα σε μια εποχή ήδη επιβαρημένη λόγω της πανδημίας και της αναστάτωσης που προκάλεσε και εξακολουθεί αυτή να προκαλεί στη σχολική κοινότητα. Ομοίως, οφείλουμε να μην δημοσιοποιούμε λεπτομέρειες που αφορούν τη μεταφορά των θεμάτων σε εξεταστικά κέντρα και ακολούθως των γραπτών από αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι τόσο ο Διευθυντής και εκπαιδευτικοί του Τρίτου ΓΕΛ, όσο και η αρμόδια Ηλικιακή Επιτροπή, αποτελούμενη ως ήθιστε, όπως είπα και πριν, από έμπειρους εκπαιδευτικούς και πρόεδρο τον Διευθυντή του Σχολείου, που θα οριστεί στη σχολική μονάδα, ως η μόνη υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στις εξετάσεις στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο. Έχω εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και στο έργο που επιτελούν και ως εκ τούτου θεωρώ χρέος όλων μας να αποφορτίσουμε τους μαθητές και τους γονείς του Τρίτου ΓΕΛ που αγωνιούν μετά τον υπερβολικό, κατά τη γνώμη μου, θόρυβο που προκλήθηκε. Έχει έρθει στη γνώση μου η αγωνία πολλών γονέων του Τρίτου Λυκείου, ενώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι υποψήφοι χρειάζονται κλίμα ηρεμίας και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να τους το προσφέρουμε. Δεν προσφέρουμε, νομίζω, στα παιδιά θετικές υπηρεσίες, επιτείνοντας την αγωνία τους. Επί του δευτέρου ζητήματος που θέτουν οι αγαπητοί συνάδελφοι στην επιστολή,
Πράγματι είναι γνωστό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην ανέγερση των νέων κτηρίων του Τρίτου ΓΙΑΛ και Τρίτου Γυμνασίου της Φιλαδέλφειας. Να θυμίσω ότι όταν ανέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή, το έργο είχε ουσιαστικά σταματήσει επί μήνες και γι' αυτό η επανέναρξή του αποτέλεσε βασική μέρημνα της νέας διοίκησης του Δήμου. Το ζήτημα των καθυστερήσεων στα έργα που έχουν ως βασική. Πότε ακριβώς είχε σταματήσει, κύριε Κωνσταντινίδη? Θα παρακαλέσω να κρατήσετε σημειώσεις. Θα ολοκληρώσει, Δήμαρχε, λίγο. Θα σας απαντήσω μετά. Να ολοκληρώσει λίγο. Τελειώνει. Τελειώνω. Το ζήτημα των καθυστερήσεων στα έργα που έχουν ως βασική αιτία διαφορές εργολάβου και κτίπ έχει απασχολήσει το Δήμο μας ιδιαιτέρως. Και αφενός έχει τεθεί μετεπιτάσεως σε επανειλημμένες συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής με τις κτίπ πρωινός, που είναι ο κύριος του έργου. Αφετέρου δε αποτελεί βασική και συχνή αιτία επικοινωνίας με την περιφέρεια, τις κτηριακές υποδομές και τους υπεύθυνους υλοποίησης του έργου. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να πιέζουμε ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις των συναδέλφων για τυχόν προβλήματα σχετικά με τις συνδέσεις των νέων κτηρίων με την αποχέτευση και το δίκτυο φυσικού αερίου, οι υπεύθυνοι του έργου με τους οποίους επικοινωνούμε συχνά μας έχουν ενημερώσει ότι τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται. Τέλος, το ενδεχόμενο κάποιων ελλείψεων της μελέτης που αφορούν το ηλεκτρολογικό δίκτυο των κτηρίων και πληροφορηθήκαμε και εμείς πρόσφατα, θα συζητηθεί με τον εργολάβο και το κτίριο του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τις οποίες έχω ενημερώσει. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο ζήτημα θα αντιμετωπιστεί και δεν θεωρώ ότι μπορεί από μόνο του να προκαλέσει καθυστέρηση στην παράδοση των κτηρίων. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει λόγο για ένα λεπτό. Ναι. Δήμαρχε, να δώσουμε στην κυρία Παπαλουκά που είχε ερώτηση για ένα λεπτό. Κυρία Παπαλουκά, να είστε όμως σύντομοι όλοι. Πάρα πολύ σύντομοι. Και εγώ με έκπληξη ακούω τον κύριο Κωνσταντινίδη να μας εγκαλεί που ενημερώσαμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Θα έπρεπε δηλαδή να το περάσουμε και εμείς τα ψηλά γράμματα και να μην ασχοληθούμε καθόλου με το γεγονός ότι ένα από τα τρία εξεταστικά κέντρα του Δήμου μας δεν έχει τις προδιαγραφές που έχουν τα υπόλοιπα. Και επομένως εκ των πραγμάτων τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις σε αυτό το σχολείο, που πράγματι είναι επιβαρημένα και από όλη τη χρονιά αυτή με την πανδημία κτλ., θα πολύ πιθανόν να έχουν προβλήματα. Άρα, επομένως, εμείς που το ανακοινώσαμε και όχι το γεγονός ότι δεν είχε εξασφαλιστεί, όχι φυσικά από τους εκπαιδευτικούς, έτσι από τους αρμόδιους του Υπουργείου, το απαραίτητο σύστημα μετάδοση των θεμάτων. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η βασική μας διαφορά είναι στο ότι εμείς δεν το θεωρούμε αμυγός υπηρεσιακό, όπως είπε ο κ. Κωνσταντινίδης. Αν ήταν αμυγός υπηρεσιακό, δεν θα ήταν κάτι το οποίο προφανώς θα μας αφορούσε. Αλλά από τη στιγμή που ενδιαφέρει και απασχολεί και αγχώνει τους δημότες, τους οποίους αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είναι υπηρεσιακό, είναι κάτι το οποίο έχει και πολιτική χρειά. Δεν θα έπρεπε να τους αγχώνει, κύριε Παπαλουκά. Δεν θα έπρεπε να τους αγχώνει. Τσάπα τους αγχώνει. Μην κάνετε διάλογο, κύριε Κωνσταντίνη, να ολοκληρώσει. Εγώ απλά το θέτω έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν βλέπουμε τα πράγματα υπηρεσιακά. Με άλλα κριτήρια και με άλλη ευαισθησία. Και θεωρούμε, έχουμε τελείως διαφορετική οπτική πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι ξεκάθαρο. Στη θεωρολογία μου θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ. Δήμαρχε, λίγο πιο γρήγορα, έτσι. Δεν σε ακούω καλά. Λίσανδρε, καταρχάς δεν πήρα το λόγο και δεν θέλω να μιλήσω και να καταχραστώ του δικαιώματός μου. Καταρχάς δεν υπάρχουν πρωτομιλίες και δευτερομιλίες για απαντήσεις. Όχι. Θέλαμε να απαντήσουμε λείπει ο Δήμαρχος και είπε αν μπορεί να απαντήσουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και αυτό κάναμε. Δεν κάνουμε τώρα ό,τι διάλογο. Βεβαίως, αλλά εννοώ ότι η διαδικασία είναι ερωτήσεις και οι τοποθετήσεις και κρίνουμε αν από τις τοποθετήσεις δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις. Αυτό εννοώ. Μία διευκρίνηση μόνο θέλω να κάνω, δεν θέλω να μιλήσω. Έτσι ακριβώς. Το έργο του Τρίτου Γυμνασίου και Τρίτου Λυκείου, κύριε Κωνσταντινίδη, για να μην παραπληροφορείτε, δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα. Το έργο, επαναλαμβάνω, του Τρίτου Γυμνασίου και Τρίτου Λυκείου στη θητεία μας και το έργο ήταν να παραδοθεί το Φλεβάρι του 2020, δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα. Άρα σας παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτό το οποίο είπατε, ότι το έργο είχε σταματήσει. Ποτέ δεν είχε σταματήσει. Λάθος, δεν είμαστε καλά. Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να τελειώσω. Τελείωσε, ολοκλήρωσε. Λοιπόν, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ζαμένος, που είναι υπεύθυνος πρασίνου, να απαντήσει στον κύριο Σιρετάκη και κλείσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρο, με ακούς?
Ο κύριος Γραμμένος. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο σύντομα, Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετάκι, σας άκουσα προηγουμένως που αναφερθήκατε στις νέες εγκαταστάσεις του Πρασίνου. Σήμερα το πρωί ήρθατε με την κυρία Γκούμα, λοιπόν, και επισκεφτήκατε το χώρο μας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να έχετε επισκεφτεί το νέο χώρο. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να τον επισκεφτείτε και εκείνον και μετά να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γραμμένο. Συνεχίζουμε την διαδικασία. Έχουμε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Είναι από την Οικονομική μας Επιτροπή. Σας ήρθε λίγο το μεσημέρι. Την υπηρεσία. Την Οικονομική Υπηρεσία. Έχω υποβάλει εκτός ημερήσιας πριν έρθει αυτό το θέμα. Ναι, 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 θα το κάνουμε να τελειώσουμε. Ο κύριος Στάφας, αν θέλει να πει κάτι για το. Να διαβάσω λίγο τον τίτλο και να, αν θέλει κάποιος να πει τίποτα. Θέμα είναι επικαιροποίηση του υπαριθμού 263-2016, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει σαν θέμα ορισμός υπευθύνου σε λογαριασμούς που τηρώνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εισάγεται. Εισάγεται ομόφωνα. Ομόφωνα εισάγεται. Ο κύριος Στάφας, αν θέλει να πει κάτι. Και να πάμε στη ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε. Του Ταμείου. Κύριε, ναι. Πρόεδρε. Ναι, κύριε Παντελή. Κύριε Ξελιά, συγγνώμη. Είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Η, ναι, παράταξή, ναι, μας το εγκρίνει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος τώρα, ναι, να δείξουμε. Εντάξει, απλά πρέπει να ρωτήσω. Ένας υπηρεσιακός παράγοντας που έκρινε η διοίκηση να πάρθει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως αυτής. Ομόφωνα. Αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε ένα, το δεύτερο θέμα ημερήσεις. Είναι ομόφωνα, Πάμε στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης. Είναι ο κύριος Σελετάκης, εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Σελετάκης. Κύριε Σελετάκη, έχετε το λόγο. Είναι ένα ψήφισμα για την Παλαιστίνη. Ναι, λέω καταρχήν. Δεν σας άκουγα εγώ καλά, συγγνώμη. Ναι, 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 λέω, συγγνώμη, εγώ τα είχα κλειστό. Ναι, ναι. Δεν είχε κατατεθεί το ψήφισμα, όταν στη συνέχεια ο Δήμος μας έγινε για άλλη μια φορά πανελληνίως γνωστός από την ενέργεια του κύριου Βούρου να βελτιώσει την αισθητική του Δημαρχείου διατάζοντας την απομάκρυνση του πανό αλληλεγγύης που είχε αναρτήσει στο Σωματείο Εργαζομένων. Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Σήμερα έγινε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει στο Λονδίνο. Έχουν γίνει τεράστιες κινητοποιήσεις στο Παρίσι, σε άλλες χώρες και δεκάδες κινήσεις στη χώρα μας. Και όταν είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει δώσει, όταν είμαστε από ένα λαό ο οποίος ξέρει τι σημαίνει κατοχή, ξέρει τι σημαίνει ξένα στρατεύματα να σου φέρουν το σπίτι, νομίζω ότι πρέπει να εκφράζει την αλληλεγγύη του. Και ζητάω να μπει καταρχήν για συζήτηση. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξέρω αν εισάγεται. Είναι ομόφωνα. Εισάγεται ομόφωνα, Εισάγεται ομόφωνα. Θέλει κάποιος το λόγο από τον κύριο Βασιλόπουλος. Πριν δώσω το λόγο στους επικεφαλείς, ο Δήμαρχος μου έχει αφήσει ένα ψήφισμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Έλα, κύριε. Το ψήφισμα που φέρνει ο κύριος Σερετάκης, ναι, ναι, να αναγνωστεί. Ναι, ναι, αυτό θα κάνει. Απλά θέλω να αναγνωστώ. Θα το κάνω όταν εισηγήσω. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, εισάγεται ως εκτός ημερήσιας. Ναι, πήραμε απόφαση. Ο κύριος Σερετάκης σας έχει σταλεί και ίσως το έχετε διαβάσει, γι' αυτό το είπα. Να ολοκληρώσω. Με συγχωρείτε, η συνεδρίαση είναι ζωντανή. Ναι. Το τι μας εστάλει είναι άλλο θέμα. Έτσι. Αφού λοιπόν συζητάμε ζωντανά και πήραμε απόφαση να συζητηθεί, διαβάζεται, αναγνώσκεται το ψήφισμα. Δεν γίνεται άλλη κουβέντα. Ναι, 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 ναι. Αν υπάρχει και άλλο ψήφισμα από κανέναν άλλον, ας το βάλει να τελειώνουμε. Κύριε Σερετάκη, έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι ζητήσαμε να συζητηθεί η έκδοση ψηφίσματος αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκης της Ισραηλινής επιθετικότητας. Όπως είναι γνωστό, το κράτος του Ισραήλ, που ασκεί κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη εδώ και δεκαετίες, εξαπέλυσε 50 μέρες δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στη Γάζα.
και επιθέσεις και στην ίδια Ιερουσαλήμ, με δεκάδες νεκρούς, μεταξύ αυτών και παιδιά. Η επιθετικότητα του Ισραήλ συνεχίζεται παρά την προσωρινή εκεγύρια. Κατά τη γνώμη της Λαϊκής Σπήρωσης, το δολοφονικό χέρι του Ισραήλ ενθαρρύνει η στάση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οπλίζει η λογική των ίσων αποστάσεων και της νομοποίησης της κατοχής. Θέλουμε να πούμε ότι, κατά τη γνώμη μας, τεράστιες είναι και οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, τόσο της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, που προκαλεί, αποκαλώντας δικαίωμα στην αυτοάμυνα τη δολοφονία αμάχων και παιδιών από τις κατοχικές δυνάμεις, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που αναγόρεσε στρατηγικό εταίρο το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ και εγγενίασε στρατιωτική συνεργασία μαζί του. Στον αντίποδα των κυβερνήσεων, από τη στάση των κυβερνήσεων, ο ελληνικός λαός με μαζικές διαδηλώσεις και εκδηλώσεις αλληλεγγύης στάχθηκε αποφασιστικά στον πλευρό του Παλαιστινικού λαού. Ζητάμε λοιπόν να υπερψηφιστεί το εξής ψήφισμα και να κοινοποιηθεί σε κυβέρνηση, Υπουργείο Εξωτερικών, ΚΕΔΕ, τοπικό και ημερήσιο τύπο και στην πρεσβεία της Παλαιστίνης. Το ψήφισμα είναι το εξής. Με αφορμή την πρόσφατη κλιμάκωση της επιθετικότητας και τις 11 ημέρες δολοφονικές επιθέσεις του κράτους του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και την Ιερουσαλήμ, που είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες Παλαιστινίους, ακόμα και μικρά παιδιά, αλλά και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις μετά την εκεχηρία, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό και ενώνει τη φωνή του με το αίτημα να τερματιστεί η κατοχή. Αποδοκιμάζει την απαράδεκτη λογική των ίσων αποστάσεων, την προσπάθεια εξίσωσης του θύματος με το θήτη. Σημειώνει πως η απαράδεκτη αναγνώριση του Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ από τις ΗΠΑ και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αποχαλύνωσε την επιθετικότητα του κράτους του Ισραήλ. Ευθύνες έχουν και οι ελληνικές κυβερνήσεις, πρώην και νυν, που αναβάθμισαν όλα αυτά τις σχέσεις με το Ισραηλινό κράτος και τις επέκτηναν στο στρατιωτικό τομέα. Στηρίζει τον αγώνα για δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα το 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την επιστροφή όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει αμέσως τη στρατιωτική συνεργασία και τις κοινές ασκήσεις. Να μην γίνεται η χώρα μας πεδίο βολής και χώρος εκπαίδευσης στρατιωτικής μηχανής που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει εδώ και τώρα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σερετάκη. Υπάρχει και ένα δεύτερο ψήφισμα. Να το διαβάσω εγώ. Είναι από την Δημοτική Αρχή. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών και των επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον του λαού της Παλαιστίνης, που είχαν ως αποτέλεσμα να θρηνήσουμε νεκρούς ακόμα και μικρά παιδιά και τραυματίες, δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο κανένα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας εκφράζει την αλληλεγγύη του, απαιτεί να τερματιστεί η επί σειρά δεκαετιών συνεχιζόμενη κατοχή και υποστηρίζει τον αγώνα για τη δημιουργία επιτέλους ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του 194 του ΙΕ και το ψήφισμα 242 του 67. Ο Δήμαρχος Γιάννης Βούρος. Είναι δύο ψηφίσματα. Αν θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι, κάποιος από τους επικεφαλείς, ο κ. Βασιλόπουλος έχει τον λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι για άλλη μια φορά η διοίκηση προσφεύγει στην προσφυλή της τακτική του ευνηδιασμού. Δηλαδή, για ένα σοβαρό θέμα που συζητάμε, για ανθρώπους που βλέπουμε καθημερινά στα... Είδαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά όχι μόνο τώρα αυτές τις μέρες, αλλά και δεκαετίες, ανθρώπους νέους, μεγαλύτερους, να δολοφονούνται ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής κατοχής των Παλαιστινιακών εδαφών. Βλέπουμε τη διοίκηση να φέρνει ένα ψήφισμα χωρίς καν να το έχουμε δει. Το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. Από τον κύριο Σερετάκη υπήρξε ένα γραπτό ψήφισμα το οποίο το πρότεινε και είχαμε όλο το χρόνο να το δούμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να τροποποιήσουμε. Και εμείς τώρα καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ δύο ψηφισμάτων, το ενός γραπτού και του άλλου προφορικού. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή είναι σαφής η πρόθεση της διοίκησης, είναι μάλλον σαφής η πρόθεση και ο λόγος για τον οποίο κατεβάζει διαφορετικό ψήφισμα, ακόμα και ακούγοντάς το καταλαβαίνει κανείς,
είναι ακριβώς στη λογική του συμψηφισμού αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες, είδαμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Είδαμε σε κοινή θέα, σε ζωντανή μετάδοση, να βομβαρδίζονται κεντρικά τηλεοπτικά πρακτορία σε ένα μήνυμα σιωπητηρίου απέναντι σε όποιον τολμήσει σε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί με όρους apartheid, δυστυχώς απέναντι στους Παλαιστινίους, να βομβαρδίσει σε κοινή θέα και να ισοπεδώνει κεντρικά τηλεοπτικά γραφεία κεντρικών τηλεοπτικών δικτύων, αλλά και να σκοτώνει 1.300 ανθρώπους και να ισοπεδώνει ολόκληρες γειτονιές, ολόκληρες τμήματα πόλης. Δηλαδή, οι Παλαιστίνοι περιγράφουν την εικόνα αυτή τη στιγμή του τι ζήσανε, ότι δεν έχουν βρει τίποτα. Άρα, δηλαδή, έχουμε έναν άλλο ξεριζωμό ανθρώπων, έναν άλλο θάνατο ανθρώπων ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και υπ' αυτή την έννοια, εμείς θα στηρίξουμε το ψήφισμα το οποίο προτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση, το οποίο όχι μόνο καταδικάζει, όχι μόνο δεν τηρεί πολιτική των αποστάσεων, συμφωνούμε, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και την αιτία. Δεν θέλω να επεκταθώ επί τούτου, θεωρώ πως είναι βασικές οι διαφορές. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Χρυζελιάς έχει το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έφερε ο κύριος Σερετάκης, κατά την άποψή μας, δεν είναι ψήφισμα. Είναι ένας λόγος που αναφέρεται ιστορικά στα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ειδικότερα ο Δήμος μας έχει μία άμεση σχέση με τον Παλαιστινιακό λαό, διότι επί δημαρχίας μου έκανε και την αδελφοποίηση με την πόλη της Τζενίν, η οποία δυστυχώς μετά από λίγο καιρό που κάναμε την επίσκεψη της αδελφοποίησης με μεγάλη αντιπροσωπή από το Δήμο μας, ισοπεδώθηκε από τους Ισραηλίτες. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο πόλεμος ποτέ δεν έδωσε λύσεις στα προβλήματα των λαών. Πόνο δημιούργησε και έφερε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Ήρθε, πιστεύω, το πλήρωμα του χρόνου που στο χώρο των αντιμαχόμενων πλευρών πρέπει να δημιουργηθούν δύο κράτη. Το κράτος της του Ισραήλ που υπάρχει και το κράτος της Παλαιστίνης και καιρός αυτοί οι δύο λαοί να συμβιώσουν σαν καλοί γείτονες όπως όλα τα άλλα κράτη στη γύρω περιοχή. Θα πρέπει όμως να προβληματιστούμε και με την πρόσφατη δήλωση του επικεφαλής της Χαμάμ, ο οποίος μίλησε για την ανάπτυξη ενός συνδέσμου μεταξύ Χαμάς, Αιγύπτου και Ερντογάν, που σημαίνει στην περιοχή έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα ψηφίσματά μας. Εγώ θα συμφωνήσω με το ψήφισμα που φέρει η Δημοτική Αρχή, μόνο να συμπληρωθεί ότι ο πόλεμος ποτέ δεν έδωσε λύσεις στα προβλήματα των λαών, απεναντίας επισόρευσε και άλλα προβλήματα και δημιούργησε πόνο σε χιλιάδες ή και εκατομμύρια ανθρώπων. Καιρός πλέον να αντιληφθούμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ότι αυτή η αντιπαλότητα των δύο λαών πρέπει να σταματήσει με την δημιουργία και του Παλαιστινιακού κράτους στην περιοχή, έτσι ώστε αυτοί οι λαοί να συμβιώσουν. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Δεν έχουμε πρόβλημα για το συμπληρώμα, από ό,τι ξέρω. Ο κύριος Τομπούλογλου έχει το λόγο. Κύριος Χάρης. Ναι. Συμπληρώνοντας αυτά που είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι. Δεν ακούγεστε, κύριε Τομπούλογλου. Ναι, λέω, συμπληρώνοντας αυτά που είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι, ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πραγματικά ζούμε το θέατρο του παραλόγου με την υπόθεση του Παλαιστινιακού κράτους. Είναι απαράδεκτο ένας λαός να μην έχει την πατρίδα που δικαιούται. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τους Κούρδους. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχει θέμα και μάλιστα πολλαπλάσιοι των Παλαιστινίων είναι οι Κούρδοι, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή κρατική οντότητα. Απαράδεκτη βεβαίως είναι και οι βομβαρδισμοί αμάχων και παιδιών.
κανείς δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει σε μια τέτοια διαδικασία. Ο πόλεμος όμως, δυστυχώς, έχει αυτές τις συνέπειες. Και η διεθνής κακέρα, όπως παίζεται, επιχειρεί να έχει πάντοτε αυτήν τη διαμάχη ζωντανή. Η παρατήρηση που έκανε ο κύριος Γρετζελιάς πραγματικά με βρίσκει σύμφωνο απόλυτα. Όταν κάνουμε μία προσέγγιση στα διεθνή πράγματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε υπόψη μας αυτά τα οποία ωφελούν ή βλάπτουν τη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι στη φάση αυτή η Τουρκία εμφανίζεται ως ο προμαχώνας, ο υπερασπιστής των πράξεων των Παλαιστινίων. Και βεβαίως η κουλτούρα τους, αν θέλετε και η θρησκεία τους ακόμα, που όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα, οδηγεί στο να έχουμε μία Τουρκία η οποία θέλει να παρεμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο ως υπερδύναμη και να ρυθμίζει πρόσωπα, καταστάσεις και κράτη. Έτσι λοιπόν παρεμβαίνει και στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, καλός ή κακός, η Τουρκία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως ο κύριος υποστηρικτής αυτής της διαδικασίας. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί αυτό που είπα στην αρχή, ότι υπάρχει σαφώς θέμα με τους βομβαρδισμούς αμάχων, παιδιών, με το ότι δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος, με το ότι υπάρχει αυτή η συνεχής διαμάχη, η οποία εδώ και χρόνια ταλανίζει όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω λοιπόν ότι στα ψηφίσματα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και βεβαίως πάνω απ' όλα πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε Έλληνες, δεν τρεπόμαστε γι' αυτό, το εθνικό συμφέρον. Εκτιμώ λοιπόν ότι ένα ψήφισμα το οποίο θα έχει σαφώς καταδίκη των βιοπραγιών που γίνονται, θα πρέπει να ισορροπεί και με το ότι στην πολιτική σκακέρα η Τουρκία δεν πρέπει να παίρνει πόντους από Έλληνες. Έτσι λοιπόν θα συμφωνήσω με το ψήφισμα το οποίο καταθέτει η Δημοτική Αρχή, με βρίσκει περισσότερο σύμφωνο και βεβαίως με την προσθήκη που είπε ο κύριος, που έκανε ο κύριος Γρετζελιάς, διότι καλός ή κακός, για μας ο κακός γείτονας είναι η Τουρκία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τομπούλογλου. Ο κύριος Τάκης έχει το λόγο πάλι. Αν θέλει να πει κάτι, να συμπληρώσει. Εγώ θα σχολιάσω το εξής. Εδώ μιλάμε για τον Παλαιστινιακό λαό. Δεν ξέρω ποιους παράγοντες αναφέρεται. Και θα πω το εξής, επειδή έγινε μια συζήτηση. Εάν θεωρεί κανείς ότι η κατοχή είναι διαμάχη και ότι έχουμε αντιπαλότητα λαών και όχι κατοχή, να κάνει δεύτερες σκέψεις, θα έλεγα, γιατί αν το μεταφράσει αυτό στην περίπτωση της Κύπρου, θα δούμε πού οδηγούμαστε. Γιατί υπάρχει αυτή η άποψη από ορισμένους φίλους πέραν του Ατλαντικού ότι πρόκειται και εκεί για διαμάχη, εδώ κοινοτική διαμάχη. Πρώτο, είναι αυτό. Δεύτερον, φυσικά και μας ανησυχεί οι ενέργειες της συμμάχου Τουρκίας. Συγγνώμη, όταν λέτε κατοχή, τι εννοείτε? Στρατιωτική κατοχή. Πώς? Στρατιωτική κατοχή. Στρατιωτική κατοχή. Επίσης, φυσικά και μας ανησυχούν οι ενέργειες της συμμάχου Τουρκίας, με την οποία μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ κτλ., όπως και τη συμμάχου Αιγύπτου στις τριμερείς και τεταρμερείς που κάνουν. Εμείς εδώ δεν συζητάμε ούτε για το ΜΕΝ, ούτε για το ΔΕ, ούτε για τις ασκήσεις. Μιλάμε για τους λαούς. Και αυτούς καλούμε να στηρίξουμε και θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική των ίσων αποστάσεων της κατοχικής δύναμης του Ισραήλ με τον λαό που διεκδικεί ενάντια σε επικισμούς, ενάντια σε θεούς και δεν μπορεί να γίνει πατρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Κωνσταντινίδης θα θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ σύντομος. Είναι μια από τις σπάνιες και ευτυχείς περιστάσεις, κατά την οποία συμφωνώ απολύτως και με τον κύριο Γκριζελιά και εν πωλής και με την τοποθέτηση του κύριου Τομπούλογλου. Νομίζω ότι δεν θέλω να μακρηγορήσω, αν και το θέμα είναι πολύ σοβαρό, πολιτικό και ανθρωπιστικό.
Θα ήθελα να πω και εγώ, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία για το πολιτικό θέμα, για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει επιτέλους, όπως είπε ο κ. Ζετζελιάς και όπως όλοι λέμε, το κράτος του, ελεύθερο και ανεπηρέαστο από τους γείτονες. Αλλά σαφώς και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν βγάζουμε ψηφίσματα. Δεν είμαστε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Και πρέπει να συνυπολογίζουμε σε ό,τι λέμε, ό,τι βγαίνει επίσημα ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ψήφισμα, να συνυπολογίζουμε τις διεθνείς καταστάσεις, τη διεθνή κατάσταση και το συμφέρον και του δικού μας λαού. Θεωρώ λοιπόν το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής. Ποιο είναι το συμφέρον του δικού μας λαού, συγγνώμη κύριε Κωνσταντινίδη. Γιατί όταν μιλάω εγώ με διακόπτη, κύριε Βασιλόπουλο. Ποιο είναι το συμφέρον, να μας πείτε, ποιο είναι το συμφέρον του δικού μας λαού. Έχω απορία με τον κύριο Κωνσταντινίδη να ακούσω ποιο είναι το συμφέρον του δικού μας λαού. Μην ενοχλήστε με τον διάλογο, κύριε Κωνσταντινίδη. Ποιο είναι το συμφέρον, να μας πείτε. Είπατε για συμφέρον. Να το πείτε. Κύριε Κωνσταντινίδη, ολοκληρώσατε. Το συμφέρον του ελληνικού λαού, κύριε Βασιλόπουλε, είναι να μην χάσει ούτε σπιθαμή γης, ούτε σπιθαμή νησιού, ούτε σπιθαμή θάλασσας. Αυτό το συμφέρον του ελληνικού λαού. Κύριε Κωνσταντινίδη, δεν είσαστε. Δεν διαφωνείτε με αυτό. Αυτό είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Κύριε Κωνσταντινίδη, μη συνεχίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα τελειώσω. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να συμπολογίσουμε λοιπόν, και το συμφέρον του ελληνικού λαού, όπως το περιέγραψα λίγο πριν, και αυτό είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής, όπως συμπληρώθηκε από τον κ. Ζελιά, είναι πιο ισορροπημένο. Αν το ψήφισμα του κ. Σερετάκη είχε την παραμικρή ένδειξη έτσι, συμπάθειας για τα θύματα και των Ισραηλινών, που είναι λιγότερα, αλλά υπάρχουν και παιδιά εκεί και εκεί, την παραμικρή συμπάθεια δεν έδειξε το ψήφισμα του κ. Σερετάκη για τα παιδιά των Ισραηλινών που έχουν χαθεί. Αν έδειχνε. Ενδεχομένως να συζητούσα ακόμα και αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλει. Πρόεδρε, ναι, θα ήθελα να δευτερολογήσω σε κάτι. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. Οι υπόλοιποι θα μιλήσουν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. Βέβαια θα μιλήσετε ένας-ένας να μου λέει και να το σημειώνω. Ο κύριος Κανταρέλης μου έχει ζητήσει τον λόγο. Αν κάποιο άλλο δεν μιλήσω, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Γκούμα. Η κυρία Γκούμα, κύριε Γκρεζελιά, να πούνε, να το πρωτολογήσουν οι άλλοι. Κύριε Γκρεζελιά, επιτρέψτε μου και δευτερολογείτε. Ναι. Ποιο Κανταρέλης. Μόνο να είστε όλοι σύντομοι. Ποιο Κανταρέλης. Λοιπόν, κυρία Γκούμα. Άλλος. Όχι. Ο κύριος Γκρεζελιάς μετά και ξεκινάμε δευτερολογήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, απ' την αρχή θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του κυρίου Γκρεντζελιά και του κυρίου Τομπούλογλου και συμπληρωματικά, γιατί με κάλυψαν στο μεγαλύτερο μέρος αυτών που ήθελα να πω, συμπληρωματικά όμως θέλω να πω το εξής. Είπε ο κύριος Σερετάκης, διευκρινίζοντας τώρα, ότι δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, αλλά μιλάμε για τους λαούς. Κύριε Σερετάκη, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο σκέλος στο ψήφισμά σας λέει να διακόψουμε τώρα τις κοινές μας ασκήσεις με το Ισραήλ, πράγμα το οποίο μπαίνουμε σε άλλα νερά. Δεν μιλάμε πλέον για τους λαούς, μιλάμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, ουσιαστικά, λέτε ότι η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με αυτό. Λέω να μην εκπαιδεύουμε τους δολοφόνους. Αφήστε με να ολοκληρώσω και σε εντάξει. Μην μιλάει ένας πάνω στον άλλο. Σας παρακαλώ. Ολοκλήρωσε, Δημήτρη. Επίσης, εκείνο που θα ήθελα να πω και να καταστεί σαφές, γιατί δεν γνωρίζω μήπως έχουμε διαφορετική ανάγνωση των γεγονότων. Μιλάμε για εκτόξευση 4.000 πυράβλων από την πλευρά της Παλαιστίνης και αεροπορικές υποθέσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Οι 4.000 αυτές ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν προφανώς ήταν κατά στόχων, αμάχων, παιδιών κλπ. Αλλά από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει μια οικονομική ευρωστία μεγάλη, προφανώς υπήρχαν κάποια συστήματα άμυνας κλπ. Αλλά στρεφόντουσαν κατά συγκεκριμένων στόχων και θα είχαν χειρότερα αποτελέσματα αν δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα άμυνας. Άρα λοιπόν πολύ σωστά υπόθηκε ότι ένας πόλεμος είναι ένας πόλεμος. Και αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Θα είχαμε πολύ περισσότερα θύματα και από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν η λύση είναι προφανώς θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρεθεί πολιτική λύση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ειδικά από τον πολιτικό μου χώρο τις σχέσεις που έχουμε με τους Παλαιστινίους και την αδελφοποίηση προ πολλών χρόνων με το λαό αυτό. Όμως υπάρχει η Χαμάς, η οποία είναι μια
οργάνωση η οποία είναι άλλου τύπου, δεν έχει να κάνει με το επίσημο κράτος της Παλαιστίνης, μην τα μπερδεύουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχει να κάνει με τον Ισλαμισμό, είναι παρόμοιο με τον ISIS και με άλλες οργανώσεις δολοφονικές, ισλαμιστικές. Άρα λοιπόν πάμε αλλού, να κάνουμε πολιτική, εγώ δεν διαφωνώ. Και μην γελάς κύριε Βασιλόπουλε, μην γελάς καθόλου. Πάρε θέση ανοιχτά και πες μας... Καταρχάς δεν θα μου μιλάς έτσι, Δημήτρη. Πες μας αν είσαι ψηφίσματος του κύριου Σερετάκη. Καταρχάς δεν γέλασα, αλλά δεύτερο δεν σου επιτρέπω να μου λες τι θα κάνω. Δεν γέλασα, δεν γέλασα, αλλά δεν θα μου λες τι θα κάνω. Και εσύ μια θέση, γιατί... Μη σου αρέσει η θέση μου. Βάλε το ένα πόδι μια βάρκα και το άλλο στην άλλη. Εντάξει. Πάρτε επιτέλους μια θέση. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ολοκλήρωσε σε μένα, να απευθύνεις σε μένα. Σε παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, όπως πολύ σωστά υπόθηκε και συμφωνώ απόλυτα, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Έχει θύματα και από τις δύο πλευρές. Οι λύσεις είναι ζήτημα συζητήσεων τραπεζιών πολιτικών και προφανώς βούλησης. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, η οποία είναι ένα άλλο ζήτημα και δεν μπορούμε να μπαίνουμε για να κάνουμε πολιτική ή να είμαστε το μακρύ χέρι είτε του Πούτιν είτε του Μπάιντεν, κύριε Σερετάκη. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε θέματα εξωτερικής Ελλάδας. Όχι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή στα δευτερόλεπτα κατεβάζετε το επίπεδο τρομερά. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Ηρεμήστε λίγο. Συμφωνώ με την προσθήκη του κυρίου Γρετζελιά. Απόλυτα. Και προφανέστατα είμαι κοντά στην οποία... Αυτό είναι για να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Γκούμα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ να πάμε στη δευτερολογία του κυρίου Γρετζελιά. Έχω ζητήσει και εγώ τον λόγο, Αλεξάνδρε. Βέβαια, τώρα υπήρχαν ερωτήσεις, τώρα... Πείστε αυτό που θέλετε, κυρία Γκούμα. Ναι, ναι, αυτό που θέλω, λέω. Αυτό που θέλω, λέω. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο ψηφίσματα είναι το ένα κλαίει, αχ, τον καημένο, πέθανε. Και το άλλο λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτός που πέθανε, πέθανε γιατί φταίνε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και φταίνε οι κυβερνήσεις που υπηρετήσατε εσείς που τώρα τα κοιμιάζετε με τον Δήμαρχο που κατέβασε το πανό της Παλαιστίνης από το Σωματείο. Αυτό λέει. Και αυτό προσπαθείτε τόση ώρα να δικαιολογήσετε και γι' αυτό έχετε συνταχθεί όλοι μαζί. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Εάν δεν καταδεικνύεις τον ένοχο, δεν πά να κλαις για το βιασμένο, δεν πά να ρίχνεις μαύρο δάκρυ. Δεν έχει κανένα νόημα. Φανταστείτε να συνέβαινε αυτό στη χώρα μας. Όχι οι κυβερνήσεις, άλλοι. Οι κακοί Χαμάς, κάποιοι άλλοι. Να κάνουν το κακό και να μας επιτίθενται άπαπα αστικές κυβερνήσεις από την άλλη πλευρά. Τότε θα λέγατε, αχ, δίκιο έχει μωρέ η Γερμανία που εξισώνει. Καλά τα λέει. Σε αυτή τη θέση θα ήσασταν. Γιατί πάρα... και έχουμε αποδείξει τι μπορούμε να κάνουμε. Και εδώ ακόμα είναι μια Φιλαδέλφια. Είναι προσφυγοπόλη. Και ξέρουμε που φτάνουν οι μεγάλες ιδέες του καθενός και ποιες συμμαχίες και ποιες συνεργασίες στρατιωτικές θα χρειαζόταν να υποστηρίξουμε για να βρεθούμε ξεσπιτωμένοι. Ντροπή σας. Ευχαριστούμε πολύ για το τελευταίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο κύριος Βασιλόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Γκριζελιά, θα δευτερολογήσετε μετά να πείτε και το κομμάτι πάλι για μια ακόμα φορά και να πάμε στη ψηφορία. Κύριε Βασιλόπουλος. Θα είμαι πολύ σύντομος. Παρακολουθώ πραγματικά με προβληματισμό και με θλίψη τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, γιατί αναδεικνύουν μια στροφή 180 μοιρών στην οποία όλο το πολιτικό, ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος έχει οδηγήσει σε μια στροφή τεράστια όσον αφορά το παλαιστινιακό και τη στάση του ελληνικού λαού που παραδοσιακά ήταν αλληλέγγυος σε έναν δίκαιο αγώνα αυτού του λαού για τον αυτοπροσδιορισμό του. Και θέλω να πω εδώ τρία σημεία, χωρίς φυσικά να περιμένω καμία απάντηση από αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Πρώτον, μιλάνε για το πολιτικό τραπέζι, για το τραπέζι του διαλόγου κλπ. Άνθρωποι οι οποίοι
Το 1947 είδε στο διαδίκτυο προς σε κοινή θέα, στη διάθεση όλων όσων θέλουν να μπουν, να δουν πόσοι ήταν οι Παλαιστίνοι το 1947 και πόσοι είναι τώρα. Και πώς από τότε όχι μόνο έχουν υπάρξει ψηφίσματα του ΟΗΕ που αναγνωρίζουν το δίκαιο των Παλαιστινίων για κράτος, όχι μόνο απαγορεύουν τις προσαρτήσεις και τους επικισμούς του Ισραήλ, αλλά όχι μόνο έχει υπάρξει συμφωνία του 1993 του Όσλο και της Αιγύπτου του 1995, που η ΟΝΗ αναγνωρίζει Παλαιστινιακό κράτος. Αυτό που μας λέτε λοιπόν είναι ότι το αποτέλεσμα του διαλόγου εδώ και 30 σχεδόν χρόνων έχει οδηγήσει ώστε το 90% της γης των Παλαιστινίων να έχει εξαφανιστεί και να ζουν 2,5-3 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες όχι τριτοκοσμικές. Εδώ πρέπει η ελληνική γλώσσα να δημιουργήσει και άλλους όρους για να περιγράψει αυτή τη γενοκτονία κατά τη δική μου άποψη που συμβαίνει εκεί. Άρα λοιπόν εδώ πέρα όποιος μιλάει για τις ίδιες πολιτικές ότι δήθεν θα δώσουν ανάσα και διπλωματική λύση, είτε είναι ανόητος είτε κοροϊδεύει. Τρίτο όμως δεν υπάρχει. Γιατί αυτή η πολιτική, επί όλα αυτά τα χρόνια που σας λέω, έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση των Παλαιστινιακών εδαφών. Δεύτερο θέμα. Από πότε, κυρίες και κύριοι, μια πολιτική που μπορεί να ασκεί μια ηγεσία ενός τόπου για μια περίοδο, θα έρχεται να δεσμεύσει και οποιαδήποτε θέση μπορεί να εκφράσει ένα κομμάτι του λαού μας? Τι εννοώ με αυτό? Μας κατηγορείται μέσος πλην σαφώς ότι δεν μπορούμε να εκφράσουμε αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, και αυτό είναι επικίνδυνο, προσέξτε το. Είναι επικίνδυνο, μας πάει σε άλλες εποχές, γιατί η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει αλλάξει. Και άρα εμέσως να μας κατηγορήσετε για αντεθνική πολιτική. Εδώ ξέρετε, έχετε κάνει το άσπρο μαύρο, αντιστρέφοντας την πραγματικότητα. Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια έχουν αποθρασύνει το Ισραήλ. Το έχουν αποθρασύνει το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ως αποκούμπι, βρίσκουν στήριγμα στον δικτάτορα Ερντογάν. Στον δικτάτορα Ερντογάν. Γιατί έχει μείνει αυτός και κάποιοι άλλοι για τους δικούς του λόγους, για τους δικές τους σκοπιμότητες, να υποστηρίζουν όμως, όσο τον υποστηρίζουν και όπως τον υποστηρίζουν, τον Παλαιστινιακό αγώνα. Αντί λοιπόν εμείς να είμαστε, και προφανώς βεβαίως δεν έχω καμία αυταπάτη, δεν είμαστε Εθνικό Κοινοβούλιο εδώ, αλλά εννοώ στο βαθμό μας αναλογεί. Αντί εμείς να είμαστε ένα μικρό κύτταρο, ένα σπέρμα, που να μπορέσει έστω λιγάκι να επηρεάσει τη γενικότερη εικόνα και να πει, παιδιά, πρέπει η Ευρώπη να αλλάξει θέση, πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει θέση, να σταθεί αλληλέγγυα δίπλα σε αυτό τον αγώνα, στο αδίκαιο αιτήματά της. Και δεν μιλάω για αυτά που μπορεί να λέει ίσως το κουκουέ. Εννοούμε και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Του ΟΗΕ. Να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ επιτέλους. Να τερματίσουν οι επικισμοί. Γι' αυτά συζητάμε τώρα. Για πράγματα θεμελιώδη που αναγνωρίζουν όλοι, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στα χαρτιά τουλάχιστον. Αντί να λέμε αυτό, λέμε ότι εμείς που αφήσαμε τους Παλαιστίνιους μόνους, θα τους κατηγορήσουμε κιόλας ότι πήγανε και βρήκανε βοήθεια από πουδήποτε. Τρίτο, το θεωρώ αυτό και επικίνδυνο και απαράδεκτο, και αν μη τι άλλο έρχεται να αλλοιώσει όλη την πραγματική εικόνα του πώς οδηγούνται οι Παλαιστίνοι στις αγκαλιές του Ισλαμισμού όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί κάποιοι τους πρόδωσαν και τους εγκατέλειψαν για αυτόν τον λόγο. Αλλά μην ερχόμαστε μετά κάτι με και τα αρέστα με αυτούς. Τρίτο, και κλείνω πολύ γρήγορα. Με τη δική σας λογική, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, γιορτάζουμε φέτος, υποκριτικά από ό,τι φαίνεται, υποκριτικά, χωρίς να έχουμε καταλάβει τίποτα, το έτος τους δύο αιώνες από την Ελληνική Επανάσταση. Γιορτάζουμε δύο αιώνες από την Ελληνική Επανάσταση. Διδάσκουμε στα σχολεία και βγάζουμε πύρινους λόγους και δεκάρικους κάποιοι για τους τέσσερις αιώνες τουρκοκρατίας και το πώς οι Έλληνες πήραμε τα όπλα να αντισταθούμε στη σκλαβιά. Και σε ένα λαό, ο οποίος εδώ και 75 χρόνια έχασε την πατρίδα του, έχει εξαντραποδιστεί, δολοφονείται καθημερινά, εξευτελίζεται καθημερινά, έχουν απλωθεί σε όλα τα μήκη πλά του πλανήτη Παλαιστίνη, αυτού του λαού εμείς
του αρνούμαστε το αποτέλεσμα, του αρνούμαστε το δικαίωμα στην αντίσταση. Την όποια αντίσταση. Και με την κριτική μπορεί να κάνουμε και τα λάθη, και προφανώς και είναι προφανώς οι ενέργειες εναντίον αμάχων, εννοείται, είναι καταδικαστές και είναι προφανώς όποια ενέργεια στρέφεται κατά αυτών ανθρώπων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι πόλεμοι. Και το να μείνεται κανένας, γιατί ο αγώνας των Παλαιστινίων είναι ένας αγώνας αμυνόμενων. Κακός, λάθος, αλλά αν μη τι άλλο, μη συγκρίνουμε τα νούμερα που είπε ο κύριος Καταρέλης, τις 4 ή 14.000 ρουκέτες της Χαμάς, με τον υπερσύγχρονο στρατό, ο οποίος μπορεί να ρημάξει όλη τη Μέση Ανατολή του Ισραήλ. Είναι σαν να συγκρίνουμε δηλαδή το Δαβίδ με τον Γολιάθ. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γκριζελιάς έχει το λόγο. Δευτερολογή και κλείνουμε. Δήμαρχε, να πείτε πάλι τη συμπλήρωση για να πάμε στη φορία. Κύριε συνάδελφοι, πριν ένα μήνα... Με άκουσες? Ναι. Να το πείτε στο τέλος την πρόταση, ναι, για ναι, να, εντάξει, ναι. να τη γράψει. Να... Πριν ένα μήνα περίπου, όλοι οι Έλληνες αισθανθήκαμε περήφανοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Δένδιας μέσα στην Τουρκία ξεκαθάρισε τις θέσεις της Ελλάδος απέναντι στα ζητήματα που κατά καιρούς μέχρι και τώρα η Τουρκία βάζει σε βάρος της χώρας μας. Παράλληλα, καθημερινά διαπιστώνουμε ότι διευρύνονται μία σειρά συμμαχίες ανατολικά της Μεσογείου, πρωτοστατούσεις της χώρας μας. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε μία παρέμβαση της Τουρκίας στο κομμάτι της Γάζας και όχι της Ραμάλας, όπου η έδρα της Παλαιστινιακής Μεγάλης Κοινότητας, στη βάση της θρησκείας του Ισλαμισμού. Μια προσπάθεια που με κάθε τρόπο προσπαθεί να διευρύνει η Τουρκία σε βάρος και της χώρας μας. Όλα αυτά τα ζητήματα, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούν να περνάνε επιδερμικά στον καθένα μας, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να βουλευόμαστε. Κυρία Γκούμα, δεν τα κύμνιασα με κανέναν στη ζωή μου. Πάντα είχα την άποψή μου, την είχα, την έχω, και η δημοκρατική μου καταβολή και παράδοση δεν θα χρειαστεί ποτέ να κριθεί από σας. Δώστε τον αγώνα σας, μη χαρακτηρίζετε τους άλλους. Είναι πολύ εύκολο να διαλύσουμε όλες τις συμμαχίες, το πιο εύκολο. Τόσο εύκολο που ανά πάσα στιγμή να μας διαμελήσουν και ο καθένας να παίρνει από ένα νησάκι, με αυτές τις λογικές που σέρνετε και συνεχώς προσπαθείτε να περάσετε στον κόσμο. Δεν θα τα κοιμιάσουμε και ούτε θα ντρεπόμαστε για τις απόψεις μας. Πρώτος, ως δήμαρχος έκανα αδελφοποίηση με την Παλαιστίνη. Πήγα στη Ραμάλα, συνάντησα τον ίδιο τον Αραφάτ, με πολυπληθή αντιπροσωπεία και σχεδόν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Και ζήσαμε και βιώσαμε τα προβλήματα αυτού του λαού που επί Παπανδρέου ερχόντουσαν στην Ελλάδα και σπουδάσανε υγειονομικοί, γιατροί κτλ. Και μιλάγαν την ελληνική γλώσσα στη χώρα τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε τέτοιες καταβολές με αυτό το λαό που ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου τον πόλεμο να τον αντικαταστήσει η διπλωματία. Και είναι ευχάριστο που ακούμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι καιρός για δύο κράτη, το Παλαιστινιακό και το Ισραηλίτικο. Αν πιστεύετε ότι με ρουκέτες και βόμβες και αεροπλάνα θα λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν λύνονται, κυρίες και κύριοι, στον αιώνα των άπαντα. Ζήσαμε και τους επικισμούς, κύριε Βασιλόπουλε. Είδαμε και τα κιμπούτς που φτιάξανε οι Ισραηλίτες. Γιατί και αυτοί ήταν πονεμένος λαός που ξεκίνησαν από τα πέρατα της Οικουμένης να βρουν ένα πάγιο σε μια γεωγραφική θέση και να δημιουργήσουν ένα κράτος. Αυτό όμως δεν τους επιτρέπει να ρίχνουν βόμβες παραπέρα. Γι' αυτό λέμε τέρμα ο πόλεμος. Ο πόλεμος ποτέ δεν δίνει λύσεις. Φέρνει πόνο, δημιουργεί προβλήματα.
ακροτηριασμούς, σημαδεύει γενιές και γενιές. Που σημαίνει ότι η πολιτισμένη ανθρωπότητα πρέπει να βάλει πλάτες, έτσι ώστε αυτοί οι δύο λαοί να κάτσουν και να βρουν τα γεωγραφικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να ζήσουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα της αυτοδιάθεσης και της δημιουργίας κράτους είναι ένα παγκόσμιο δικαίωμα που δεν μπορεί να το στερήσει κανείς, όσες βόμβες και όσα αεροπλάνα και να πέσουν. Η Παλαιστίνη όμως δεν πρέπει να χωρίζεται σε Ραμάλα και Γάζα. Δεν μας προβληματίζει, κύριοι συνάδελφοι, που η Γάζα έχει στενή σχέση με τον Ερντογάν. Τι πρέπει δηλαδή να συμβεί, να διαλύσουμε και τη συμμαχία μας με την Αίγυπτο? Αυτό θέλουμε, ή μήπως αυτό πείραξε τον Ερντογάν και προσπαθεί δι' άλλου τρόπου να σπάσει αυτές τις συνεργασίες και ό,τι άλλο επαγαθό συμβαίνει για τη χώρα μας? Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, κύριοι συνάδελφοι, να αφήσουμε κατά μέρος τις διαφορές, τις πολιτικές, τις κομματικές και να πούμε με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας ήταν από τους πρώτους Δήμους στη χώρα μας που έκανε αδελφοποίηση με την Τζενίν της Παλαιστίνης στα πλαίσια της αδελφοποίησης των λαών μας. Αυτή την πόλη την ισοπαίδωσαν. Αυτός ο πόλεμος πια πρέπει να σταματήσει. Πρέπει η διπλωματία να πάρει το πάνω χέρι, έτσι ώστε σήμερα να δημιουργηθούν τα δύο κράτη τα οποία θα πρέπει να συμβιώσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης. Ο πόλεμος δεν έδωσε ποτέ λύσεις. Ο πόλεμος επεξέκτηνε τα προβλήματα των λαών, δημιούργησε πόνο, έφερε καταστροφές και επί τόσα χρόνια δεν βρέθηκε λύση. Καιρός λοιπόν όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, έτσι ώστε αυτά τα δύο κράτη να υπάρξουν και να ζήσουν ειρηνικά. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να πεις τη συμπλήρωση για να πάμε σε ψηφοφορία. Τα είπα τώρα, αυτά θα συμπληρωθούν στο δικό σας, θα φτιάξουμε αύριο το πρωί. Κύριε... Γιώργο, πάμε σε ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω. Συγγνώμη, δεν μου πάτε τίποτα. Ο κύριος Στομπούλου έχει το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση που πραγματικά δεν την έκανα στην πρωτολογία μου. Θεωρώ απαράδεκτη την ενέργεια της Δημοτικής Αρχής και όποιο έδωσε την εντολή να κατέβει το πανό το οποίο υπήρχε στο Δημαρχείο για το θέμα αυτό. Το θεωρώ απαράδεκτο, διότι η διακίνηση των ιδεών και των απόψεων δεν μπορεί να φρενάρεται από κανέναν, ούτε να είναι κάτι το δοκούν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω και εγώ μερικές παρατηρήσεις, γιατί το θέμα πήρε μία έκταση που βέβαια θα έλεγα είναι υπερβολική για ένα Δημοτικό Συμβούλιο μιας πόλης που είναι και προσφυγική, αλλά είναι και μια πόλη η οποία σαφώς ξέρει τι σημαίνει η προσφυγιά. Την αλληλεγγύη μας στο ψήφισμα το οποίο κατατέθηκε από την Δημοτική Αρχή την εκφράζουμε. Όχι μόνο εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά εκφράζουμε και την καταδίκη μας στα όσα συμβαίνουν, στα όσα συνέβησαν. Εκφράζουμε την καταδίκη μας, η οποία είναι απερίφραστη. Δεν μπορούν να σκοτώνονται ούτε άμαχοι, ούτε παιδιά. Και φυσικά ξέρουμε ότι ο πόλεμος αυτός από την άλλη πλευρά έχει το Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μας βάζει στη λογική να παίρνουμε θέση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και να ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πολλές ανοιχτές πληγές που δεν μας στήριξαν κάποιοι, όπως είναι η γενοκτονία των ποντίων. Δεν άκουσα τα αραβικά κράτη να μιλούν για τη γενοκτονία των ποντίων που έκαναν οι Τούρκοι ομόθρησκοί τους. Δεν άκουσα επίσης να διαμαρτύρεται κανείς για το ότι στην Κωνσταντινούπολη έχουν μείνει μετά βίας 2-3 χιλιάδες Έλληνες, ενώ ανθεί η μουσουλμανική κοινότητα στη Θράκη, την οποία επισκέπτεται μεθαύριο ανεπισήμως ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Γιατί είπε κάποια στιγμή ο κύριος Βασιλόπουλος πόσοι Παλαιστίνοι έμειναν από τότε, από το 1947, και πόσοι Ισραηλινοί. Εγώ ρωτώ, πόσοι έμειναν στην Κωνσταντινούπολη Έλληνες και πόσοι έμειναν μουσουλμάνοι στη Θράκη?
Συμφωνώ, Χάρη. Ζητήματα. Αυτό γιατί το λες όμως. Το λέω διότι θα πρέπει να κάνουμε... Αφήστε έναν να ολοκληρώσει. Τέτοιο... Καταρχήν δεν σε διέκοψα, κύριε Βασιλόπουλο, θέλω να με αφήσει να ολοκληρώσω. Εγώ δεν σε διέκοψα. Πρέπει λοιπόν να μας ενοχλούν και αυτά τα ζητήματα. Δεν μας ενοχλούν λοιπόν τα ζητήματα αυτά. Και έπειτα, επειδή μιλάμε για κατατρεγμό των λαών, ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα το είχαν οι Εβραίοι από το Χίτλερ και τον ναζισμό. Ποιοι ήταν τα μεγαλύτερα θύματα του φασισμού και του ναζισμού? Οι Εβραίοι. Όχι ότι υπερασπίζομαι κάποιους συγκεκριμένα, γιατί αυτό δεν μπορεί να μπει σε μια λογική ισομερών, τέλος πάντων, διαδικασιών, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για ορισμένα τέτοια ζητήματα, στα οποία έχουμε όλοι και ιστορική μνήμη, αλλά και ιστορική ευαισθησία. Επίσης, θέλω να πω και κάτι το οποίο έχει σχέση, γιατί το ψήφισμα αυτό πραγματικά μας οδηγεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση συμβουλευτικά εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, τι θέλουμε αυτή τη στιγμή? Να αφήσουμε την Τουρκία να λειτουργεί με θύλακες στη Λιβύη, να επιχειρεί να κάνει το χωροφύλακα στην Ανατολική Μεσόγειο και εμείς να περιμένουμε και να λέμε «με συγχωρείτε πάρα πολύ, εθελοτυφλούμε για αυτά, μας ενδιαφέρει μόνο να υπάρξει ειρήνη εκεί». Ναι, θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε όμως μια Τουρκία ισχυρή η οποία απειλεί μονίμως τη χώρα μας. Και δεν θέλουμε να τους δίνουμε πατήματα στην εξωτερική τους πολιτική που να απειλούν εμάς, που δεν απειλούμε κανέναν. Περίτρανο παράδειγμα το είπα. Πόσοι Έλληνες έχουν μείνει στην Κωνσταντινούπολη όταν ξεκίνησε η γνωστή συμφωνία και πόσοι στην Ανατολική Θράκη. Γιατί εμείς έχουμε άλλο πολιτισμό, άλλη κουλτούρα, άλλη αντιμετώπιση της ανθρώπινης, αν θέλετε, διαδικασίας. Και δεν έχουμε κανενός είδους ρατσισμό, κανενός είδους θρησκευτικό φανατισμό. Είμαστε πολιτισμένοι. Άλλοι δεν είναι. Επομένως, νομίζω ότι το ψήφισμα το συγκεκριμένο βάζει τα πράγματα στη θέση τους, καταδικάζει απερίφραστα τους βομβαρδισμούς, καταδικάζει απερίφραστα τις βομβαρδισμούς των αμάχων και των παιδιών. Δεν το συζητάμε αυτό. Θέλουμε να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος, αλλά δεν θα δώσουμε πόντους σε αυτούς οι οποίοι απειλούν μονίμως την εθνική μας υπόσταση και την απειλούν με όλους τους τρόπους. Και βεβαίως πρέπει να κάνουμε συμμαχίες. Και θα κάνουμε συμμαχίες. Πρώτη φορά έχουμε εξωτερική πολιτική για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματά της, όχι για τα λόγια. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μέτωπο εναντίον αυτών που μονίμως μας επιβουλεύονται. Πώς θα γίνει δηλαδή? Είδατε πουθενά, να το πω έτσι και θα με επιτρέψετε να το πω, χριστιανικός λαός να συμπεριφέρεται έτσι απέναντι σε μουσουλμάνους? Το είδατε πουθενά στην Ευρώπη, στη χριστιανική Δύση? Το είδατε πουθενά αυτό το πράγμα? Όχι. Άρα λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να ισορροπούμε τα πράγματα. Κανείς μας δεν είναι υπέρ ούτε του Ισραήλ και των βομβαρδισμών που κάνει, ούτε είναι εναντίον του Παλαιστινιακού κράτους. Αλλά πόντους στους εχθρούς της πατρίδας δεν έχει δικαίωμα κανένας να δίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, πάμε σε... Λυσάνδρε, θέλετε το λόγο. Λυσάνδρε, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό εγώ. Έχουμε ξεπεράσει το μισάωρο, παιδιά, κατά πάρα πολύ. Ξέρεις, πρέπει να μπούμε στα θέματα. Ξέρεις, μίλησα λιγότερο από όλους. Όχι, μα δευτερολογήσατε, δεν πειράζει. Σας παρακαλώ πολύ, σύντομα. Σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνούμε ότι το νέο έγκλημα σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης, από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που στρέφει το όπλο του και ενάντια στο δικό του λαό, δεν είναι κεραυνός ενάχρεια, έχει τις πλάτες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι κρίκο στα εμπεριαλιστικά σχέδια που οξύνουν τους ανταγωνισμούς στην περιοχή και αποτελούν αρκοπέδιο για όλους τους λαούς και το δικό μας. Η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ που είδαμε εδώ, η Νέα Δημοκρατία ανοιχτά, είτε καλύπτουν ανοιχτά την επιθετικότητα, είτε κάνουν σαν να μην ξέρουν τίποτα. Έχουμε αντιχόμενες πλευρές, ίσες αποστάσεις. Ξεχνάνε ότι αυτές οι ενέργειες φούντωσαν μετά την απόφαση των Ισραήλ και άλλων κρατών να πάνε στην Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μετά τις συμφωνίες του Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ και κρατών του κόλπου, υπό την υψηλή υποπτία των ΗΠΑ, στα πλαίσια των ανταγωνισμών με την Κίνα και τη Ρωσία, αλλά και απέναντι στο Ιράν.
τον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό. Και δίνει ταυτόχρονα αυτή η πραγματικότητα πόση αξία έχουν οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αστικών κομμάτων, ότι η πολιτική αυτή αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας. Δείχνει ποιοι είναι οι σύμμαχοι της αστικής τάξης, ποιου μας καλείται να εμπιστευτούμε. Τις συμμαχίες λοιπόν της αστικής τάξης, που στο όνομα των πρόσκαιρων συμμαχιών της, γιατί αύριο όταν τα ξαναχαλάσουν θα θυμηθούν κάποιοι ότι και αυτοί το Χριστό το σταυρώσανε, νομιμοποιούν την κατοχή. Λες και δεν έχουμε ακούσει για την Κύπρο. Δέχονται να καταπιέται το όποιο διεθνές δίκαιο. Ξεχνάμε ότι αυτές οι συμμαχίες αστικής τάξης μας πήγαν στο Σαγκάριο και μας έφεραν εδώ πρόσφυγες. Αυτές οι συμμαχίες έκοψαν στη μέση στην Κύπρο και σήμερα μιλάμε για λύση συνομοσπονδιακή και δύο κρατών. Αυτές οι συμμαχίες έχει ουφραστικές κορώνες, αλλά έχει και συνακμετάλλευση και συζήτηση με δένδια να δέχεται όλο τον τραχανά της τουρκικής πολιτικής να απλώνει στο τραπέζι και στα πλαίσια των τεχνικών συζητήσεων στο ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν, με ευρωατλαντική σφραγίδα και προμετωπίδα της business των μονοπωλίων, αναβαθμίζεται η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-ΙΔΑΕ σε βάρος των λαών, ακονίζοντας την ικανότητα των δολοφόνων. Έχουμε βαμμένα τα χέρια μας όσοι συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους. Γι' αυτό λοιπόν, μετά την, εκτός από την αυτονόηση διαπέτηση για τον τερματισμό των επιθέσεων, για τον τερματισμό της κατοχής, μαζί με το αίτημα για δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα 67, το οποίο το ξεχνάτε, μαζί με την άμεση αναγνώριση του κράτους από τη Βουλή, από την κυβέρνηση, γιατί ήταν υποκριτική η ψήφος που δώσαν τα κόμματά σας το 15 στη Βουλή, η μεγαλύτερη δύναμη αλληλεγγύης είναι να δυναμώσει ο λαός ενάντια στην υπεριαλιστική παρέμβαση, επιθετικό και την εμπλοκή της χώρας μας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γραμματέα, πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Όχι, μην το κάνουμε τώρα. Πάμε σε... Όχι, είμαστε... Θα κάνουμε μισό λεπτό. Θα είχα τελειώσει ήδη. Έκλεισε ο εισηγητής, ρε παιδιά. Έκλεισα, έκανα κλείσιμο. Άμα χρειάζεται κι άλλα να απαντηθούμε. Όχι, δεν απαντήσουμε. Μην απαντήσουμε. Μισό λεπτάκι. Κύριε Κοζανή, έκλεισε ο κύριος... Ο κ. Σερετάκης ήδη. Μα δευτερολόγησαν όλοι. Εγώ δεν δευτερολόγησα. Αλλά έκλεισε. Δεν το ζήτησε το λόγο. Δεν το ζήτησε το λόγο πιο νωρίς, Τάσο. Έκλεισε ο κ. Σερετάκης. Το τελείωσε. Πάμε στην ψηφορία, Γιώργο. Πάμε. Δύο προτάσεις έχουμε, τότε θα ψηφίσουμε. Και οι δύο προτάσεις μαζί, τα δύο ψηφίσματα. Όποια θέλει ο καθένας ψηφίσει. Γιώργα, μην ζεις αδρός. Υπέρ της πρότασης της διοίκησης με την συμπλήρωση του κ. Γκριζελιά. Τα Βασιλείας. Τα Βασιλείας. Μισό λεπτό. Υπέρ της πρότασης της διοίκησης με την προσθήκη του κ. Γκριζελιά. Γραμμένος Σπυρίδων. Ω. Κανταρέλης Δημήτρης. Κανταρέλης Δημήτρης. Ομοίως. Παπακώσταντι. Υπέρ της πρότασης της διοίκησης, χωρίς να ταυτίζομαι απαραίτητα με τις απόψεις συναδέλφου μου και δηλώνω ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Κοσκολέτος Σωτήρης. Υπέρ της πρότασης της διοίκησης, με την προσθήκη του κ. Γκριζελιά. Μπερδέσης Σπυρίδων. Υπέρ της πρότασης διοίκησης, με την προσθήκη του κ. Γκριζελιά. Μπίγαλης Κωνσταντίνος. Το ίδιο. Καραβίας Γιώργος. Ομοίως. Κουτσάκης Μιχαήλ. Όπως διαμορφώθηκε. Η πρόταση της διοίκησης. Κοπελούσος Χρήστος. Με την πρόταση της διοίκησης και την προσθήκη του κυρίου Γκριζελιά. Βασιλόπουλος Αριστίδης. Υπέρ της πρότασης του κυρίου Σερετάκη. Ανανιάδης Νίκος, Απόλ. Ανεμογιάννης Γιώργος. Ομοίως με τον επικεφαλή. Ντάτσης Κωνσταντίνος, Απόλ.
Καλαμπόκης Γιάννης. Όπως το κατέθεσε ο κύριος Σερετάκης. Εμμανουήλ Δανάη. Υπέρ της πρότασης του κυρίου Σερετάκη. Γρετζελιάς Παντελής. Όπως της διοίκησης και όπως τροποποιήθηκε από την πρόταση μου. Γρετζελιάς Χρήστος. Ομοίως. Αναγνώστου Γιώργος. Ομοίως. Λαζαρίδης Πέτρος. Πέτρο. Ομοίως με την κυρία Παπακώστα. Τον Πούλο μου Χαράλαμπος. Με βρίσκει σύμφωνο η τοποθέτηση της κυρίας Παπακώστα. Ομοίως με εκείνην. Ομοίως. Τον Πούλο μου Κωνσταντίνος. Ομοίως με την κυρία Παπακώστα. Αθανασόπουλος Παναγιώτης. Ομοίως με την κυρία Παπακώστα. Σερετάκης Νίκος. Την πρόταση της Λαϊκής Σφύρωσης. Γκούμα Δανάη. Την πρόταση της Λαϊκής Σφύρωσης. Ζαχαριάδης Γιάννης. Την πρόταση της Λαϊκής Σφύρωσης. Κωνσταντινίδης Αναστάσιος. Υπέρ της πρότασης της διοίκησης όπως συμπληρώθηκε. Παπαλουκά Ευτυχία. Ψηφίζω υπέρ της πρότασης της διοίκησης με την προσθήκη του κυρίου Γρετζελιά. Κουσταμπασίδης Γιάννης. Ομοίως με κυρία Παπακώστα. Λέκας Αθανάσιος. Υπέρ της πρότασης της διοίκησης όπως διαμορφώθηκε. Αλεφραγή Σοφία. Ομοίως με την κυρία Παπακώστα. Και Γούλας Αλέξανδρος Σαπών. 23 υπέρ της πρότασης της διοίκησης. 7 υπέρ της πρότασης της Λαϊκής Σφύρωσης. 7 υπέρ της πρότασης της Λαϊκής Σφύρωσης. Κατά πλειοψηφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Είναι η επικύρωση πινάκων οφειλωμένων της πράξης δομής σύντησης και κοινωνικού παντοπολίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας με κωδικό 536-09 του έτους 2021. Είναι η β' φάση. Κυρία Παπακώστα, θα έχει το λόγο. Ανθή. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Εκκρεμούσε να μπει στο ΔΣ η δεύτερη φάση. Είναι νέες αιτήσεις που δεχτήκαμε μέχρι τον Απρίλιο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος να μου κάνει κάποια ερώτηση. Ναι. Από πλευρά μας, κύριε Πρόεδρε, εγκρίνεται όσοι εισάγεται. Εγκρίνεται όσοι εισάγεται, ομόφωνα. Ομόφωνα. Εγκρίνεται. Πάμε στο δεύτερο θέμα, ημερήσιας διάταξης, είναι έγκριση τοποποίησης του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου βάσει του αριθμού 87 του 2021, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Καραβίας έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους συναδέλφους. Σχετικά με την τοποποίηση του κανονισμού της οικονομικής διαχείρισης. Πιο δυνατά, Γιώργο. Γιώργο, αυτό θέλει 17, λίγο πιο δυνατά μόνο. Ναι. Λοιπόν, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού της οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης, από το 2011 που υπήρξαν πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις που επέβαλαν τροποποιήσεις και προσθήκες στον κανονισμό, μέχρι και σήμερα, τελευταία δηλαδή, έχετε ενημερωθεί με τα έγγραφα που σας έχουμε στείλει για τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στα 15 άρθρα και ο αρχικός και ο τροποποιημένος. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε τυχόν έλεγχο να μην μας καταλογίσουν μη συμμόρφωση. Κύριε Πρόεδρε, κλείνετε όσοι εισάγεται από εμάς. Δεν είναι κάτι. Όσοι εισάγεται, θέλει κάποιος κάτι. Όχι, θα κάνουμε συζήτηση. Πρόεδρε, θέλω ερωτήσεις. Ο κύριος τον Πούλεγλου έχει το λόγο αν δεν έχει κάποιος άλλος. Μετά ο κύριος Σερετάκης. Ο κύριος Ανεμογιάννης. Ερώτηση έχω εγώ. Ναι, εντάξει, εγώ, ναι. Ο κύριος Ανεμογιάννης έχει το λόγο. Okay, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καραβία
ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές και αν εκχωρούνται αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή με αυτές τις προτάσεις που φέρνει το Διοικητικό της Συμβούλιο. Αυτό. Και θέλω απάντηση και στα δύο. Γιώργο, θες να απαντήσεις τώρα ή μετά να σου κάνω όλοι μαζί ερωτήσεις? Πρόεδρε, τώρα καλύτερα. Ναι, απάντησε Γιώργο. Λοιπόν, οι αρμοδιότητες που έχει αυτή τη στιγμή η Οικονομική Επιτροπή, έτσι, σίγουρα στην Οικονομική Επιτροπή περνάνε οι ισολογισμοί, ο προϋπολογισμός. Μισό λεπτάκι. Και η σύναψη δανείων. Και η σύναψη δανείων, ναι. Α, υπήρχαν, δεν υπήρχαν, Γιώργο. Ναι, από το 16 είναι αυτά, δεν είναι τώρα, δηλαδή δεν έχει να κάνει τώρα, αλλά μισό λεπτό μόνο, συγγνώμη. Ο προϋπολογισμός κοινοφελούς ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Καραβία. Τώρα έχουν πάει οικονομικοί, Γιώργο. Άρα εκχωρούνται. Είναι από το νόμο γίνει, Γιώργο. Ναι, είναι, ναι, είναι νομοθετική ρύθμιση, δεν είναι το κάνουμε εμείς. Εμείς παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις όμως και θα πρέπει να δούμε αν συμφωνούμε με αυτό το νόμο, το διαστρέβλωση αυτινού του νόμου, που εκχωρούνται τα πάντα στα 3/5. Γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα. Πολιτική κουβέντα κάνουμε. Ναι, οκ, Γιώργο, δεν διαφωνώ. Ο κύριος Στομπούλογλου, έχει το λόγο. Ποιες είναι οι κυριότερες, αλλαγές, Γιώργο? Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν έχουμε την τύχη, επειδή εσείς ως παράταξη μας αποκλείσατε από τη διοίκηση της κοινοφελούς. Τι να σας πούμε, τι άποψη να σας πούμε? Από πίτα που δεν τρώστη σε μέλι και αγκαή. Δηλαδή, μας έχετε βγάλει απ' έξω και ζητάτε την άποψή μας για ένα όργανο στο οποίο δεν μας έχετε επιτρέψει να συμμετάσχουμε. Απλό είναι. Πάμε σε ψηφορία, κύριε Πρόεδρε. Γιώργο, για τον κύριο Νεμογιάννη. Γιατί βιάζεστε, κύριε Γρετζελιά? Πολύ βιασύνη βλέπω. Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, αν τα διαβάσετε, είναι ζητήματα που άπτονται της νομοθεσίας. Κύριε Γρετζελιά, είναι δημόσια διαδικασία, δεν προεδρεύεται. Αφήστε να απαντήσει. Κύριε Νεμογιάννη, η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση. Δεν προεδρεύεται, κύριε Γρετζελιά. Μη διακόπτετε. Κάνατε μια ερώτηση, με συγχωρείτε. Μα δεν κάνω σε εσάς. Να απαντήσει ο... Πέσω του Προέδρου. Να η ερώτηση απευθύνεται και στον Πρόεδρο και στο Σώμα. Η διοίκηση έχει την πλειοψηφία στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Αν πάει στην Οικονομική Επιτροπή, τι δεν έχει εκεί την πλειοψηφία. Να μην μάθει ο κόσμος λοιπόν ποιες αλλαγές γίνονται. Εντάξει, έχετε μάθει εσείς τι φτάνει. Καραβία, ολοκλήρωσε Γιώργο. Γιώργο, όχι. Λοιπόν, ολοκλήρωσε, παρακαλώ πολύ, να συνεχίσουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Αν πάρουμε, ας πούμε, την τροποποίηση ως προσέγγιση προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου, την προσθήκη του τρόπου χρηματοδότησης των κεφαλαίων της επιχείρησης, ένα κομμάτι αν το θεωρήσουμε, την έγκριση του ισολογισμού και αυτό από την Οικονομική αντί του Συμβουλίου, την προσθήκη των οικονομικών καταστάσεων που τηρεί η κοινοφελής επιχείρηση, μηχανογραφικά. Δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα η επωνυμία που είναι ότι από κοινοφελής Φιλαδέλφας Χαλκιδόνα σε κοινοφελή Νέας Φιλαδέλφας Νέα Χαλκιδόνα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Η παγία τώρα που πήγε στα 1.000 ευρώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό. Η προσθήκη για δυνατότητα έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, αυτό είναι ένα κομμάτι που μας διευκολύνει σε τυχόν αγορές που θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι, Γιώργο, κάτι πολύ τρομερό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβία. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Σεριτάκης έχει το λόγο. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που έχουμε εδώ πέρα δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο στο γνωστό έργο που έχουν ξεκινήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και με τον Κλισθένη, αλλά το τερμάτισε η τελευταία, που λέει ότι, που συνοψίζεται στο ό,τι και να ψηφίσετε, ό,τι και να ψηφίσετε, εγώ δεν παίρνω την πολιτική μου και δεν θα δίνω και λογαριασμό σε κανένα. Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή είχαμε τέτοια φαινόμενα. Τα είδαμε. Περνάνε έργα από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν δημοτικούς δρόμους, χωρίς να ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Περνάνε σήμερα αιτήματα για το Τρίτσις
με ανυπόγραφα έγγραφα. Γίνεται δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή και μια σειρά παραόργανα που στείνει το αστικό κράτος, είτε είναι οι λεγόμενες επιχειρήσεις, είτε οι λεγόμενοι αναπτυξιακοί οργανισμοί, το νέο φρούτο, οι αναπτυξιακές επιχειρήσεις, το νέο φρούτο που παρουσιάζεται τώρα, ώστε και η όποια ελάχιστη δημόσια λογοδοσία να πηγαίνει κάτω από το χαλί να σκεπάζεται. Έχουμε λοιπόν τα εξής. Αφαιρείται συστηματικά από μία επιχείρηση με την οποία εμείς έχουμε διαφωνούμε με την ύπαρξή της, γιατί αν το διαβάσετε λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος και άρα λειτουργεί αντικειμενικά στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης των κοινωνικών αναγκών και υπηρεσιών που υποτίθεται ότι διαχειρίζεται, φεύγει και το τελευταίο φύλλο οικής λογοδοσίας και δημοσιότητας, περνώντας τα πάντα στην Οικονομική Επιτροπή. Τα πάντα, στην οποία ακόμα δεν έχουμε καν ηχογραφημένα πρακτικά. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να είχαμε ηχογραφημένη τη σημερινή συζήτηση. Ποιες είναι οι αποφάσεις, προϋπολογισμός, ισολογισμούς και σύναψη δανείων. Σύναψη δανείων. Σοβαρά μιλάμε. Σύναψη δανείων που μπορεί να δεσμεύει αύριο όλο το Δήμο πίσω από την πλάτη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πού το βρήκατε αυτό? Ποιο δάνειο θέλετε να συνάψετε, κύριε Καράβια? Έξω από το Δημοτικό Συμβουλίο. Πίσω από την πλάτη του. Στα μουλοχτά. Όπως γίνονται πολλά πράγματα τελευταία στο Δήμο. Και αυτό δεν είναι φυσικά μια διαδικασία που έχει να κάνει με το νερά, γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή, όπως και άλλες ανά την Ελλάδα, τέλος πάντων ξέρουν να καλύπτουν τα ίχνη στις πομπές του. Εδώ μιλάμε για κάτι που θα δεσμεύεται ΕΣΑΗ. Εμείς διαφωνούμε στην απόκρυψη στοιχείων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφωνούμε στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε όργανα εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία δρούνε σε παράβαση ακόμα και του αστικού κριτήριου της ισοτιμίας ψήφου, ακόμα και με την νοθευμένη αναλογική που βάζει το καινούργιο τέτοιο. Ούτε αυτό δεν εμπιστεύεστε. Και διαφωνούμε πάνω απ' όλα με τη λογική ότι μια διοίκηση, επειδή κατατύχει από μια καραμπόλα ή από κάποιες συμφωνίες συμφερόντων, βρίσκεται κάθε φορά στη διοίκηση, θα στείνει και θα δεσμεύει το Δήμο, μέχρι και με δάνεια, χωρίς καμία δημοσιότητα. Ξέρετε, εμείς το έχουμε δει αυτό το έργο παλιά. Επί κυρίας Γαϊτανά με τον ενίο φορέα. Το έχουμε δει. Το θυμάστε κι εσείς, ορισμένοι από εδώ. Είστε όμως γελασμένοι αν πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δεσμεύσετε τους εργαζόμενους και θα αποφύγετε την κριτική πάνω στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Εμείς το καταψηφίζουμε, ζητάμε από τους Δημοτικούς Συμβούλους και όσους έχουν στοιχειώδες φιλότιμο να καταψηφίσουν την απογύμνωση του Δημοτικού Συμβουλίου έστω και από τις κριτικές αρμοδιότητες και ιδιαίτερα ζητάμε την τοποθέτηση όλων, εάν μπορεί να γίνεται σύναψη δανείων πίσω από την πλάτη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πρόεδρε. Πάμε στην ψηφορία, Γιώργο. Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Καραβίας είμαι. Δεν ακούγομαι. Δεν ακούγομαι. Ακούγεσαι, Γιώργο. Τώρα ναι. Καταρχήν δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι που πάνε στην Οικονομική Επιτροπή τα θέματα, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Ποιος σας είπε, κύριε Σερετάκη, για σύναψη δανείου? Ποιος σας το είπε αυτό το πράγμα? Άρθρο 3, παράγραφος 4. Ναι, εσείς είπατε ότι πάω για δάνειο. Ποιος σας το είπε? Εσείς που το προσθέσατε. Σοβαρά μιλάτε. Λέτε το βάλαμε εμείς μόνοι μας. Από πού το βρήκατε? Για πέστε μου, αυτό το άρθρο δεν υπήρχε στον αρχικό κατάστημα. Το έχετε προσθέσει. Κύριε Καραβία, εσείς το έχετε προσθέσει. Και προσωπικά σαν πρόεδρος. Κύριε Σερετάκη, να απαντήσει μόνο, γιατί δεν μην μιλάτε μόνο. Δάνειο, κοινοφελής επιχείρηση, δάνειο. Όσο είμαι εγώ αυτή τη στιγμή πρόεδρος, δεν θα πάρει ποτέ.
Ανοίξατε το δρόμο, να πάρει ο επόμενος. Τα συγχαρητήρια. Εγώ λέω για μένα, κύριε Σερετάκη. Τώρα εγώ τι... λέω ότι γράψατε. Γράψατε. Σας καλώ να το αφαιρέσετε. Αυτό. Σας απαντά, κύριε Σερετάκη. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικού Συμβουλίου. Δάνεια. Κύριε Πρόεδρε. Γιώργο, ολοκλήρωσες. Εντάξει, ακούγονται πράγματα παράλογα, Πρόεδρε. Εδώ πέρα. Ας αφαιρεθεί τότε. Έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Έχω τον λόγο τώρα ή πάλι δεν θα έχω τον λόγο ως επικεφαλής και θα πρέπει να παρακαλάω. Να μιλήσει ο επικεφαλής, παρακαλώ. Ποιον έχετε παρακαλέσει, κύριε Κωνσταντίνε, εμένα. Μα μου λέτε πάτε πάμε στην πληροφορία. Ο κύριος, μου ζητήσατε τώρα τον λόγο, θα τον πάρετε. Ο κύριος Σερετάκης προηγουμένως έκλεισε το θέμα. Όχι, μα τώρα λέω. Μα... Δεν μπορεί να μιλήσει άλλος μετά, τώρα έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, μετά τον κύριο Σερετάκη. Πάμε, όχι, πάμε όχι, όχι μετά, ζήτησε το λόγο για να κλείσει. Γιατί ρώτησα πώς θέλει να μιλήσει και δεν είπατε τίποτα. Κύριε Κωνσταντίνε, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν είπα για πριν. Λέω ότι μετά τον κύριο Σερετάκη έρχομαι εγώ. Δεν πάμε σε ψηφοφορία. Ναι, αλλά είσαι ανάτοικος γιατί ήταν εισηγητή του θέματος και έγινε. Εντάξει, ωραία. Έχετε το λόγο. Δεν υπάρχει θέμα, δεν αντιδικούμε προς Θεού. Έχετε το λόγο, έχετε το λόγο. Το έχουμε πει το θέμα, το έχουμε θίξει αυτό το θέμα πρωθυγός αλλά και μεσοδομένα πάρα πολλές φορές. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα απότοκα της κατάχρησης των δικαιωμάτων που μου έδωσε σε πολλούς από εμάς για πλήρη λογική. Σε μια ιδανική κοινωνία και σε μια ιδανική πολιτεία και εγώ βλέπω πολύ αρνητικό φαινόμενο την αποψήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τις εξουσίες του και την παραχώρηση εξουσιών βασινόμου βέβαια στην Οικονομική Επιτροπή ή σε άλλες επιτροπές. Συμφωνώ. Σε μια ιδανική κοινωνία αυτό είναι απαράδεκτο. Σε μια ιδανική κοινωνία όμως θα έπρεπε η Δημοτική Σύμβουλη και γενικά ο κόσμος να προσπαθεί να βοηθήσει τη διοίκηση, ειδικά ενός Δήμου, στη σωστή και χρηστή διοίκηση του Δήμου, και όχι να θέτει συνεχώς εμπόδια. Αυτό είναι ακριβώς και αυτή είναι ακριβώς η γενουσιαργός αιτία που έρχεται ο νόμος, ο σκληρός νόμος και ο κακός νόμος, και δίνει αυτές τις εξουσίες σε επιτροπές. Επαναλαμβάνω, σε μια ιδανική κοινωνία θα συμφωνούσα κι εγώ ότι είναι απαράδεκτο. Φανταστείτε όμως τι θα γινότανε. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι προβλέψεις, ούτε 50 ευρώ δεν θα μπορούσε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο δαπάνη, αν δεν συμφωνούσε μια πλειοψηφία Δημοτικών Συμβούλων λόγω της απλής αλλογικής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πάμε στην φορία. Λίσανδρε, έχω ζητήσει το λόγο. Να τοποθετηθώ. Πάμε, Γιώργο. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, και απευθύνομαι πιο πολύ μέσω ημών, κύριε Πρόεδρε, στους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, από ό,τι καταλαβαίνετε, από τώρα και ύστερα για το τι συμβαίνει στην Κοινοφελή, θα αποφασίζουν τα 3/5 του Θεοδωρικάκου. Ούτε προϋπολογισμός, ούτε δυνατότητα εναλλακτικού προϋπολογισμού, ούτε σε περίπτωση που θελήσει η σημερινή διοίκηση ή η αυριανή να πάρει δάνειο, δεν θα περάσει από εμάς και από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σερετάκης, οι οικονομικές επιτροπές, και το έχω ζητήσει και το ξαναζητάω και τώρα, δεν είναι δημόσιες. Γίνονται σε κλειστές πόρτες, δεν υπάρχουν link μέσω Zoom να μπορέσουμε έστω να τα παρακολουθήσουμε και δεν υπάρχει, ουσιαστικά δεν απολογείται κανείς για το τι συμβαίνει μέσα σε αυτές τις οικονομικές επιτροπές των 3/5 του Θεοδωρικάκου. Γι' αυτό σας καλώ να καταψηφίσετε τις αλλαγές που φέρνει η διοίκηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία, Γιώργο. Πριν την ψηφοφορία μπορώ να έχω το λόγο. Πού θα ξεκινήσουμε, Πρόεδρε, πού θα ξεκινήσουμε. Έχουμε σταματήσει 100 φορές. Εντάξει, το ξεφτυλίσατε. Να είστε λίγο σύντομοι, κύριε Αγκούμα. Γεωργάμνης Λίσανδρος. Συγγνώμη, δεν θα ήθελα. Γιώργο, έχει το λόγο, ένα λεπτό. Να ξεφτυλίσω τη συνεδριάση του Δημοτικού αυτού Συμβουλίου. Δεν θα ήθελα να τη ξεφτυλίσω. Πάμε, εντάξει, Δανάη. Δανάη, πάμε, Δανάη. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Αφού δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό, τίποτα το πονηρό, γιατί δεν αποφασίζεται ό,τι αποφασίζει η κοινοφελή στο Διοικητικό τη Συμβούλιο, να μην πηγαίνει στην Οικονομική Επιτροπή, όπου και πολλοί από εσάς λένε ότι θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί που είναι όλοι οι αιρετοί και λογοδοτούμε. Κρινόμαστε για αυτά που ψηφίζουμε και λογοδοτούμε ανοιχτά.
Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε. Γιώργο, πάμε. Πρόεδρε, πρόεδρε. Γιώργο, αμνός Λύσανδρος. Συγγνώμη, πρόεδρε, συγγνώμη. Λοιπόν, όσον αφορά το δάνειο. Τάφας, ποιος μιλάει, ρε παιδιά. Γιώργο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Γιώργο. Ο εισηγητής, κύριε γραμματέα, μιλάει. Ο εισηγητής. Μου είπε ο πρόεδρος, πάμε στο φοβορή, Αδανάη μου. Εντάξει, έλα, Γιώργο. Το 3463, το άρθρο 256 του 6, ο νόμος το λέει, του κλεισταίνει. Αλλά εγώ θα κάνω μια παρέμβαση. Να βγάλουμε αυτό το κομμάτι για τα δάνεια και να το βάλουμε να έρχεται Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορούμε. Συμφωνείτε? Επειδή είναι ένα κομμάτι που, από ό,τι κατάλαβα, μας τρομάζει όλους. Το βγάζουμε από την Οικονομική και το φέρνουμε Δημοτικό Συμβούλιο όσο αφορά τα δάνεια. Συμφωνείτε? Γιώργο, αυτό αν το λέει μόνο ο νόμος, αν το λέει ο νόμος και μπορούμε να το κάνουμε, έτσι. Ναι, ναι, Λύσανδρε. Ναι, αν δεν μπορούμε και λέει ο νόμος κάτι διαφορετικό, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον νόμο. Ναι, Λύσανδρε, ναι. Δεν αλλάζουμε τον νόμο. Όχι, αλλάζει ο νόμος. Δεν το ξέρω. Δεν αλλάζει. Έχουν ενημερώσει ότι αλλάζει ο νόμος, άμα δεν είναι ο νόμος. Όσο αφορά τα δάνεια. Ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα. Εσείς μπορείτε να την πάρετε ή όχι. Είναι δική σας πολιτική απόφαση. Λοιπόν, πρόεδρε, άκουσα. Πάμε σε ψηφορία και αυτό το βλέπουμε, Γιώργο. Εντάξει. Πάμε σε ψηφορία. Ξεκινάμε. Γεωργιάδης Λύσανδρος. Υπέρ. Τάφας Ηλίας. Υπέρ. Γραμμένος Σπυρίδων. Υπέρ. Έλα, έλα Σπύρο, Σπύρο, έλα λίγο κοντά. Σπύρο, πού είστε? Κύριε Γραμματέα, σας το είπα δύο φορές. Υπέρ. Δεν σ' άκουσα, Σπύρο, τώρα σ' ακούω. Χωρίς, υπέρ. Πανταρέλης Δημήτρης. Υπέρ. Παπακώστανθή. Υπέρ. Κοσκολέτος Σωτήρης. Υπέρ. Μπερδέσης Σπυρίδων. Σπύρο, δεν ακούγεσαι. Υπέρ. Μπίγαλης Κωνσταντίνος. Υπέρ. Υπέρ. Καραβία Γιώργος. Υπέρ. Κουτσάκης Μιχαήλ. Υπέρ. Κοπελούσος Χρήστος. Βασιλόπουλος Αριστίδης. Κατά για τους λόγους που εξέφρασε ο κύριος Ανεμογέννης. Ανανιάτης Νίκος Σαπών. Ανεμογιάννης Γιώργος. Κατά. Ντάτσης Κωνσταντίνος Σαπών. Καλαμπόκης Γιάννης. Κατά. Εμμανουήλ Δανάη. Κατά. Γρετζελιάς Παντελής. Υπέρ. Γρετζελιάς Χρήστος. Υπέρ. Αναγνώστου Γιώργος. Υπέρ. Λαζαρίδης Πέτρος. Υπέρ. Το Πούλογλου Χαράλαμπος. Απέχω. Το Πούλογλου Κωνσταντίνος. Απέχω. Αθανασόπλος Παναγιώτης. Απέχω. Σερετάκης Νίκος. Νίκο. Κατά. Γκούμα Δανάη. Καταψηφίζω. Ζαχαριάδης Γιάννης. Κατά. Κωνσταντινίδης Αναστάσιος. Υπέρ. Παπαλουκά Ευτυχία. Απέχω με το σκεπτικό του κυρίου Τομπούλογλου. Κουσταμπασίδης Γιάννης. Γιάννη, Κουσταμπασίδης. Λέκας Αθανάσιος. Υπέρ. Αλεφραγκή Σοφία. Υπέρ. Γούλας Αλέξανδρος Απών. Κουσταμπασίδης Γιάννης. Γιάννη, στο Πασίδι. Είναι εκτός, είναι εκτός. Απών. 18 υπέρ. 18 υπέρ. 7 κατά. 7 κατά. Και 4 αποχές και κάτω γράφω. 4 αποχές. Κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Πάμε στο τρίτο θέμα. Είναι έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής του Έργου
προστασία, διαχείριση και ανάπλαση άλλους Νέας Φιλαδέλφειας. Η συγκητής είναι ο κύριος Κοσπολέτος. Εδώ θέλουμε μια κλήρωση, ναι. Κλήρωση απλά να κάνουμε. Μια κλήρωση έχουμε να κάνουμε, ναι. Ναι. Ένα τακτικό και ένα δωμάτιο. Θα ήθελα να ρωτήσω και μετά να τοποθετηθώ. Παντελής Γαζηλιάς, τακτικό μέλος. Τι πράγμα? Τακτικό μέλος. Βάλτε κάποιον άλλον. Και τώρα σε άτρα, ξανά κάνω. Τι πράγμα? Και αναπληρωμά... και ο Σταμπασίδης, όχι. Ο Σταμπασίδης, ο Άνσα, με αναπληρωματικό. Κύριε Πρόεδρε, καλύτερη jackpot. Κύριε Πρόεδρε, δεν δέχομαι. Μ' αρέσει η επιτροπή. Να δείξετε άλλο τακτικό. Παγωμένα τα μπαλάκια. Δεν βλέπω τίποτα. Τον Πούλογλου Κωνσταντίνος. Ωραία ζευγάρι. Τον Πούλογλου Κωνσταντίνος, Γιάννης Σαμπασίδης. Εντάξει, εντάξει. Ο κύριος Στομπούλος είναι τακτικό και αναπληρωματικό είναι ο κύριος Σταμπαστής ο Ιέννης. Ποιος ζήτησε το λόγο? Εγώ. Σωτήρη, θες να πεις κάτι? Τι να πω? Απλά γιατί μήπως να πεις κάτι λέει η κυρία Αργούνα. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώθηκε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Αν επιτρέπει ο κύριος Ιδιτζελιάς να έχω το λόγο. Δεν είναι θέμα να σας επιτρέπω. Τελειώσαμε, πάμε στο επόμενο θέμα. Τελειώσαν οι ερωτήσεις και οι τοποθετήσεις. Σαφώς και πρέπει να τηρείτε, κύριε Ιδιτζελιά. Τηρήστε τον λοιπόν, τηρήστε τον. Βεβαίως, ζήτησα το λόγο πριν την κλίση. Κύριε Αγκούμα, σας παρακαλώ λίγο σύντομα. Ναι, βεβαίως, πολύ σύντομη θα είμαι. Έχετε το λόγο, έχετε το λόγο. Είναι η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα παραλάβει τελικό έργο και έχει να κάνει, με συγχωρείτε πολύ, με αυτό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι σημερινή φωτογραφία. Αυτό θα παραλάβει η Επιτροπή. Το βλέπετε? Αυτή είναι η ερώτηση. Ελπίζω να είμαι αρκετά σύντομη. Κύριε Γκρετζηλιά, συγγνώμη, Δανάη, δεν περιλαμβάνεται η παιδική χαρά μέσα στην ανάπλαση του άλσους. Είναι ξεχωριστό, είναι άλλο έργο. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, είναι, άλλο είναι η ανάπλαση. Οπότε μπορεί να καθυστερήσει. Ένα έργο είναι η ανάπλαση, άλλο έργο είναι η παιδική χαρά. Θα έπρεπε να ακολουθήσει άλλη διαδικασία. Αλλά βλέπω δουλειά από τη Δημοτική Αρχή. Πάμε σε ψηφορία. Είναι ομόφωνα? Ναι. Ομόφωνα. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Είναι παρόν εμείς. Οπότε έχουμε και τρία παρόν. Και τρία παρόν. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Είναι έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους παιδικούς και ευρυφωνηπιακούς σταθμούς του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Εκκρίνεται από πλευράς μας. Ομόφωνα. Το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κωνσταντίνης έχει πρώτα το λόγο και μετά. Να πω μια κουβέντα απλώς. Ναι, ναι, και βέβαια. Ο κύριος Κωνσταντίνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγομαι, ακούω κάποιες παρεμβολές. Ναι, μόνο να κλείσουν οι άλλοι τα μικρόφωνα, σας παρακαλώ, να μιλήσει ο κύριος Κωνσταντίνης. Για να προλάβω επομένως κάποιες ερωτήσεις, είναι ακριβώς τα ίδια κριτήρια που είχαν ψηφιστεί από το ίδιο σώμα πέρσι. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Πρόεδρε, δύο λεπτά. Εδώ εισέχει και επιτροπή. Ο κύριος τον Πούλογλου. Ο Κώστας τον Πούλογλου είμαι. Ναι. Ναι, μπράβο. Στο τέλος της εισήγησης υπάρχει και επιτροπή. Την οποία δεν μιλήσαμε καθόλου. Τι ομόφωνο. Ναι, να τα πούνε, όχι. Να πούνε τα μέλη της, πρέπει να πούμε τα μέλη της επιτροπής. Τι ομόφωνο σε τι, αφού δεν δηλαδή τα ονόματα. Ένα μέλος, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη στην επιτροπή. Ναι. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει ένα μέλος του ΔΣ από την αντιπολίτευση, το λέει η εισήγηση ρητά. Με τόνι την αναπληρώτριά του. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι ad hoc, το λέει μέσα. Κύριε Κωνσταντινίδη, τους βάλατε. Κύριε Κωνσταντινίδη, και αναπληρωτή δικό σας ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι, δεν έχω μόνο αντιπολίτευση. Δεν έχω αντίρρηση και κύριε. Αυτό πρέπει λοιπόν να γίνει επιτροπή. Να γίνει επιτροπή, δεν διαφωνώ. Απλώς δεν θα τα πείτε, κύριε Κουσανίδη, να πείτε τα ονόματα. Ποιο εισηγείται, ρε παιδιά. Συγγνώμη, ποιο εισηγείται, θα καταλάβω. Κύριο Κωνσταντινίδη, εισηγείται για τα ονόματα. Ναι. Ωραία, ωραία. Μισό λεπτάκι. Τι δουλειά έχει ο Κωνσταντινίδη. Αφού εισηγείται. Μισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Όπως και πέρσι, προτείνω ως αναπληρωτή δικό μου την κυρία Ανθή Παπακώστα. Ακουστικά. Ναι, ακουστικά. Και από τα αντιότητα προτείνω ο κύριος Βασιλόπουλος και ο κύριος Γατζελιάς. Ακριβώς. Νομίζω πρέπει να προτείνει τακτικό ο κύριος Βασιλόπουλος και αναπληρωματικό ο κύριος Γατζελιάς. Εφόσον προτείνεται τακτικός και αναπληρωματικός από την αντιπολίτευση. Σας είπα, δεν αποδέχομαι εγώ. Οπότε πρέπει να μπει άλλος. Τακτικός ποιος θα είναι. Ο κύριος Βασιλόπουλος θα προτείνει. Κύριε Κωνσταντινίδη. Κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Πρόεδρε, η αντιπολίτευση πρέπει να προτείνει. Εγώ θα προτείνω πιο... Κύριε Βασιλόπουλε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω προτείνατε τον κύριο Κρυζελιά και τον κύριο Κρυζελιά. Δεν θέλει ο κύριο Κρυζελιά. Όχι, δεν πρέπει να το πρότεινα εγώ τον κύριο Κρυζελιά. Ναι, κατάλαβα. Πρέπει να μπει κάποιο άλλο. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να μα πει ο κύριο Βασιλόπουλο αν θα βάλει κάποιον εκπρόσωπο, τακτικό μέλο. Προτείνω τον κύριο Ανεμογιάννη. Όπω ήταν και πέρυσι. Ωραία. Αναπληρωματικό του. Θα προτείνουμε εμεί. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε εμεί, κύριε Τομπούλογλου. Τι. Δεν αναγκάζεται. Δεν θα είναι από εμά, κύριε Τομπούλογλου. Θα σχολήσει κάποια άλλη παράταξη. Αυτό λέω. Εάν το Τομπούλογλου εσύ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τομπούλογλου, ο κύριο Κρυζελιά θέλει να ορίσει κάποιον από την παράταξή του. Δεν θέλει ο κύριο Κρυζελιά. Όχι, κανένα. Τον κύριο Λαζαρίδη. Τον κύριο Λαζαρίδη. Ω αναπληρωματικό. Ωραία. Ωραία. Θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος ή να πάμε στην ψηφορία. Ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, έχω εντυπήσει το λόγο. Δεν έχω δει τίποτα. Να μου μιλάτε μόνο γιατί δεν βλέπω. Ζαχαριάδης είμαι, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ζαχαριάδης έχει το λόγο. Επί τη διαδικασία, σε ένα λεπτό. Ο κύριος Κουτσάκης. Συγγνώμη, Γιάννη. Δεν μπορεί να προταθεί ο κύριος Λαζαρίδης, γιατί ο κύριος Λαζαρίδης είναι σε μια ομάδα του κύριου Γρουτζελιά. Πώς τον προτείνει ο κύριος? Έχω δικαίωμα να προτείνω ποιον θέλω, αφού ήρθε η σειρά μου. Δικαίωμα να τύχει όλα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ανεξάρτητος. Υπάρχει σε μια ομάδα. Κύριε Κουτσάκη, έχω δικαίωμα να προτείνω, αφού ο κύριος Γρουτζελιάς δεν προτείνει, όποιον θέλω εγώ. Λίγο το σαβουάρ δίπλα του. Παράταξή σας. Γιατί εμείς προτείνουμε τον κύριο Λαζαρίδη, πιο κατάλληλο από εμάς. Ο κύριος Κρυζελιάς έχει δίκιο. Είναι επικεφαλής της παράταξης. Κύριε Τομπούλογλου, σεμνά, της παράταξης. Σεμνά λέω, γιατί είναι κακό να παράταξή σας. Νομίζω ότι κύριε Γατζελιά, ότι και εσείς θα συμφωνήσετε σε αυτό. Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση. Ωραία. Έτσι. Αλλά η τάξη να υπάρχει. Μα εγώ εσάς ρώτησα πρώτα. Για τους τύπους, κύριε Τομπούλογλου. Άσχετα αν κάποιοι βρίσκονται αναταξία. Εσάς ρώτησα πρώτα. Λοιπόν, η παρατήρηση του κύριου Κουτσάκη είναι σωστή. Δεν είπε κανένας την παράταξή του. Και εγώ το ρώτησα. Και είπε κανένας την παράταξή του. Γελάει η κυρία Παπαλουκά. Πάμε παρακάτω. Ισχύει του κύριου Λαζαρίδη τώρα. Εμείς το προβλήμα από εκεί πέρα. Οπότε προχωράμε. Μπορώ να μιλήσω. Ο κύριος Ζαχαριάδης. Έχω το λόγο. Τι λόγο, βρε παιδιά. Επιτροπή φτιάχνουμε. Τι λόγο να βγάλουμε πια εδώ. Κύριε Γρετζελιά, έχει και κριτήρια μέσα. Γιάννη. Λίγο γρήγορα. Κυρία Γκούμα, μην υποτιμάτε την νοημοσύνη των δημοτικών συμβούλων. Καθόλου. Μα είναι αυτό το δημοτικό. Πάρα πολύ την υποτιμάτε. Πάρα πολύ την υποτιμάτε και από την αρχή φάνηκε ότι πρέπει να ντρεπόμαστε κιόλα. Για το Θεό πια. Ντρέπονται όσοι τα κοιμιάζουν με αυτό που κατεβάζει τα πανό. Ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα. Αλλά το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα πρέπει να τελειώσουμε. Μην κάνετε διακυραγκού μας, παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχει λόγος. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αλλά Πρόεδρε είναι ο κύριος Βετζελιάς. Κάναμε την επιτροπή, πρέπει να χωρίσουμε. Πάμε, Γιάννη. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, λέω ότι
για άλλη μια χρονιά εκατοντάδες νέα ζευγάρια και λαϊκές οικογένειες που παλεύουν για το μεροκάματο βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Θα μπορέσουν ή δεν θα μπορέσουν να στείλουν το παιδί του σε βροφονηπιακό σταθμό? Σε όλα λοιπόν, ανεξαιρέτως τα προγράμματα που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς, υπάρχουν κριτήρια αποδοχής και για να γίνει δεκτό ένα παιδί πρέπει να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κριτήρια αποκλεισμού. Έτσι λοιπόν η περίφημη μοριοδότηση αποκλείει δεκάδες παιδιά. Αποτέλεσμα, η βασική ανάγκη για προσχολική αγωγή που πρέπει να έχουν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά δεν καλύπτεται. Είναι απαράδεκτο για μια υπόθεση που αφορά την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία και τη φροντίδα που πρέπει να έχουν, να υπάρχει μοριοδότηση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς. Και από αυτή την άποψη, η λαϊκή οικογένεια, το οργανωμένο κίνημα πρέπει να παλέψουν για να διεκδικήσουν. Να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις, άμεση κρατική επιχορήγηση στους Δήμους για να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση. Αξιοποίηση κρατικών και δημοτικών κτηρίων για τη λειτουργία παιδικών σταθμών. Και να μην γίνει καμιά απόλυση, αντιθέτως να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και να προσληφθεί και νέο προσωπικό για να καλυφθούν τυχόν ανάγκες. Και παρεπιπτόντως, τι γίνεται με τον τρίτο παιδικό σταθμό? Βρέθηκε ο κατάλληλος χώρος όπως είχατε υποσχεθεί για την εγκατάστασή του? Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ψηφοφορία. Γεωργιάνης Λύσανδρος. Υπέρ. Τα Βασιλείας. Υπέρ. Γραμμένος Σπυρίδων. Γραμμένος Σπυρίδων. Υπέρ, υπέρ. Κανταρέλης Δημήτρης. Υπέρ. Παπακώσταντη. Υπέρ. Κοσκολέτος Σωτήρης. Υπέρ. Μπερδές Σπυρίδων. Υπέρ. Μπίγαλης Κωνσταντίνος. Υπέρ. Καραβίας Γιώργος. Υπέρ. Κουτσάκης Μιχαήλ. Υπέρ. Κοπελούσος Χρήστος. Υπέρ. Βασιλόπουλος Αριστίδης. Υπέρ. Ανεμπογιάννης Γιώργος. Υπέρ. Καλαμπόκης Γιάννης. Καλαμπόκης Γιάννης. Υπέρ, είπα. Μ' άκουσες? Ναι, σ' άκουσα, Γιάννη, εντάξει. Εμμανουήλ Δανάη. Υπέρ. Γρετζελιάς Παντελής. Υπέρ. Γρετζελιάς Χρήστος. Υπέρ. Αναγνώστου Γιώργος. Υπέρ. Λαζαρίδης Πέτρος. Υπέρ. Τον Μπούλογλου Χαράλαμπος. Υπέρ. Τον Μπούλογλου Κωνσταντίνος. Υπέρ. Θανασόπουλος Παναγιώτης. Υπέρ. Σερετάκης Νικόλαος. Παρόν. Γκούμα Δανάη. Ψηφίζω παρόν. Ζαχαριάδης Γιάννης. Παρόν για τους λόγους που προανέφερα. Κωνσταντινίδης Αναστάσιος. Υπέρ. Παπαλουκά Ευτυχία. Υπέρ. Κωνσταμπασίδης Γιάννης. Υπέρ. Λέκας Αθανάσιος. Λέκας. Υπέρ. Αλεφραγκή Σοφία. Υπέρ. Και Γούλας Αλέξανδρος Σαπών. 27 υπέρ. 3 παρόν. 3 παρόν. Εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε στο πέμπτο θέμα. Μερίσια διάταξη. Συνέγκριση απαλλαγής από το ενημείο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επεισοδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 8 Νέας Φιλαδέλφειας λόγω των εκτελούμενων έργων υπογειοποίησης. Ομόφωνα. Ναι. Λογικό είναι. Ομόφωνα. Να ρωτήσω κάτι γιατί δεν κατάλαβα. Ναι.
αυτό το κατάστημα πλήρωνε δηλαδή δημοτικά τέλη. Ο κύριος Στάβας αν μπορεί να απαντήσει, αν θέλει να απαντήσει. Δημοτικά τέλη, ναι. Δηλαδή δεν ήταν στην προηγούμενη κανονιστική που είχαμε πάρει μία απόφαση για, και για αυτά που είναι επί της ΦΟΚΟΝ νομίζω και δεν είχαμε πάρει για τη Χρυσοστόμου Σμύρνη. Μήπως μιλάμε για τραπεζοκαθίσματα και όχι για τα δημοτικά τέλη. Άλλο λέτε. Από ό,τι θυμάμαι. Ναι, και αυτό... Άλλο, το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα είναι και τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Επειδή κλείνει, επειδή έχει κλείσει πρόσβαση. Εκεί δεν έχει καθόλου πρόσβαση. Δηλαδή το είδα και στο χάρτη. Είναι... Αλλά αυτό μην πω το όνομα του μαγαζιού τώρα. Πίσω από το Λερό της Αγίας Τριάδος είναι. Ναι, ναι, από πότε θα ξεκινήσει όμως αυτό. Δηλαδή άμα είναι λόγω της υπογειοποίησης, πρέπει να είναι από τότε που ξεκίνησε η υπογειοποίηση. Να πάνε όσα χρεωστεί ήθος. Δηλαδή πρέπει να επιστραφούν τότε. Γιατί δεν έκλεισε τώρα. Ναι, σωστά. Το απολούμε γι' αυτό. Νομίζω είναι σωστή η παρατήρηση του κ. Σαρδάκη. Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα μια ερώτηση κι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, ναι, ναι. Μια ερώτηση. Ναι. Τώρα θα κλείσει τελείως η πρόσβαση. Μέχρι τώρα υπήρχε μια υποτυπώδης πρόσβαση, τώρα θα κλείσει τελείως. Γιατί θα κλείσει. Με την νέα υπογειοποίηση. Με συγχωρείτε, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό πρέπει να το δει το Δημοτικό Συμβούλιο για την νέα υπογειοποίηση. Τι θα γίνει με το Δημοτικό. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, εντάξει, κύριε Καταρέλη, έχει το λόγο. Αλλά καταλαβαίνω ότι αφορά την υπογειοποίηση την κανονική, yeah, αυτή που είναι το κρυμμένο έργο. Κύριε συνάδελφε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τάφα, γιατί δοθείς της ευκαιρίας, θυμήθηκα κι εγώ. Μας είχε απασχολήσει, υπάρχει μια οικία στην οδό, στη γωνία περίπου Φωκών και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Είναι μια οικία μόνο, η οποία είναι μέσα στο εργοτάξιο και μάλιστα έχει κλειδιά να ανοίγει και την πόρτα του εργοταξίου. Και είχα θεωρήσει πολύ σωστό το αίτημα αυτού του ανθρώπου να απαλλαγεί από τα ανταποδοτικά, διότι δεν υπάρχει ούτε εκεί. Είναι μέσα στο εργοτάξιο. Δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν υπάρχει τίποτα την παρούσα στιγμή και για όσο καιρό έχει κλείσει το εργοτάξιο κλπ. Θα ήθελα δοθείς της ευκαιρίας να πω και του κυρίου Τάφα, αν έχει γίνει κάτι με αυτό, και να πει και το Συμβούλιο, διότι μπορεί να μην υπάρχει μεν το καθεστώς το οποίο μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι κατάστημα, αλλά είναι ένα σπίτι μέσα στο εργοτάξιο, κλεισμένο. Να το κοιτάξουμε και που... να το ψηφίσουμε. Έχει υποστεί τις συνέπειες με κάποιο τρόπο. Ποιες να το κοιτάξουμε και αυτό. Θα το κοιτάξουμε. Της μη καθαριότητα. Και αν χρειαστεί το φέρουμε στο Συμβούλιο. Ναι, είναι μέσα στο εργοτάξιο. Δηλαδή, σας λέω, έχετε δίκιο. Κλείνουν οι πόρτες του εργοταξίου και τους δίνουν ένα κλειδί για να μπορούν να ανοίγουν να μπαίνουν στο εργοταξίο. Να κάνω μια παρατήρηση. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Ναι. Η απόφαση να συμπληρωθεί λόγω των εκτελούμενων έργων υπογειοποίηση της οδού Φωκών. Ότι μιλάμε γι' αυτό. Και άρα στη βάση αυτή να εξετάσουμε και την επιστροφή. Να μην είναι σε ασάφεια το υπογειοποίηση της οδού Φωκών. Όχι. Τι όχι. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτάκι. Θα είναι εκεί, δεν είναι Φωκών. Ο κύριος Στάβας έχει το λόγο. Γιατί να γίνει αυτό? Γιατί είναι μέσα από το εργοτάξιο. Αυτή τη στιγμή οι πύλες του εργοτάξιου σταματάνε. Μιλάτε για το σπίτι ή για το εστιατόριο? Για το εστιατόριο. Το εστιατόριο όμως είναι Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ναι, εκεί θα γίνει, θα γίνει και άλλη υπογειοποίηση. Εκεί. Προσέχτε, εμείς δεν πάμε οι να... Οι πύλες του εργοταξίου. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα γίνει άλλη υπογειοποίηση το εστιατόριο, το σπίτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι συγκεκριμένο ένα μαγαζί που ζητάει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι το θέμα. Ό,τι λέει η εισήγηση. Προσέχτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ πάει η Δημοτική Αρχή, εάν δεν βάλει την υπογειοποίηση των Φωκών, να νομιμοποιήσει de facto την αδειοδότηση μιας παρέμβασης σε Δημοτική Οδό, η οποία πέρασε όπως πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, χωρίς έγκριση... Κύριε Σερετάκη, ο άνθρωπος δεν έχει δουλειά, δεν πάει κανένας. Γι' αυτό λέω ακριβώς να γίνει έγκριση απαλλαγής επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης 8 λόγω των εκτελούμενων έργων υπογειοποίησης της οδού Φωκών. Προσθέτω δύο λέξεις. Από την αρχή του εργοταξίου. Από την αρχή εκτέλεση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Σερετάκης, έχω την εντύπωση ότι πάει να πιαστεί από ένα θέμα
Για να ακυρώσει μια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί στην Οικονομική Επιτροπή. Ποια η απόφαση έχει ληφθεί στην Οικονομική Επιτροπή. Ποια απόφαση έχει ληφθεί. Την απόφαση που αφορά την υπογειοποίηση. Ποια υπογειοποίηση. Εμείς δεχτήκαμε. Δεχτήκατε. Δεν υπάρχει λόγο να συζητάμε τέτοια πράγματα. Καλά εσείς... κάναμε και το δεχτήκαμε. Ωραία. Ο άνθρωπος έγινε αντιδήμαρχος. Ωραία. Τι πάτε να κάνετε τώρα. Ωραία. Προτείνω λοιπόν φέτος σε ψηφοφορία την εξής διατύπωση. Απαλλάσσεται ο άνθρωπος λόγω τον εκτελούμε. Εκτός άμα εκτελούνται έργα υπογειοποίησης παράνομα αυτή τη στιγμή και δεν έχετε καταλάβει. Δεν εκτελείται τίποτα, κύριε Σύνταγη. Αυτό το συζητάμε. Ναι, αλλά θα χρειαστεί νέα απόφαση μετά. Αυτά άλλα λέγονται. Λόγω των εκτελούμενων, γιατί θα έχει τελειώσει. Λόγω των εκτελούμενων. Ναι, η πρόταση τη διοίκηση ενό έχει, δεν αλλάζει. Λοιπόν, λόγω των εκτελούμενων έργων υπογειοποίηση τη οδού Φωκών. Γιατί αυτέ τι πονηριέ να πάνε να περάσετε από το παράθυρο κάτι για το οποίο απαιτείται. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο άνθρωπος έκανε αίτηση απαλλαγής. Ναι, λέω, έκανε. Δεν είναι τώρα τι έχει. Γιατί έχουμε αποδεχτεί τις μελέτες στην Οικονομική Επιτροπή. Γιατί κύριε Τάφα, δεν φαίνεται θέμα υπογειοποίηση της Χρυσοστόμου Σμύρνης να το κουβεντιάσουμε και το φέρνετε. Να παραπλανήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αυτό κάνουμε. Και να υπαρπάξετε μια παράνομη παρέμβαση, να την ομοποιήσετε με ένα σκοτεινό τρόπο και προτείνω εγώ να ψηφιστεί η απαλλαγή του ανθρώπου προστίθοντας τις λέξεις υπογειοποίηση τη οδού Φωκών. Γιατί γι' αυτό. Είναι πρόταση του κ. Ζερετάκη. Ναι, γι' αυτό απαλλάσσετε σήμερα. Αυτή η υπογειοποίηση υπάρχει. Που έχουμε κάνει ένα έργα. Ο κ. Ζερετάκη έχει το λόγο. Και μετά εγώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι που θα το πω για μια ακόμα φορά, θα χάσουμε την έννοια των λόγων και των έργων. Στη συγκεκριμένη περιοχή γίνονται μία σειρά έργα. Το κατάστημα βρίσκεται επί τη οδού Σμύρνη 8. Στα 5 μέτρα προς το γήπεδο είναι κλειστό. Τι σχέση έχει αυτό που λέει ο κύριος Σερετάκης λόγω παράνομης κτλ. Όσοι εισάγεται να εγκριθεί. Κύριος Κωνσταντινίδης, και πάμε σε ψηφορία. Ακριβώς, επειδή το είπε πολλές φορές, κατεγράφει η άποψή του. Συμφωνώ και εγώ ότι όπως εισάγεται πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Κατεγράφει η άποψή του κύριος Σερετάκη, ας ψηφιστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκούμα, ζήτησε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προεδρεύετε εσείς και να μην προεδρεύει. Βασικά θα παρακαλέσω τον κύριο Σουφιά να προεδρεύει. Έχει προεδρεύσει κανένας άλλος τώρα. Ποιος προέδρεσε. Ο κύριος Γκουζελιάς. Είπε την άποψή του, δεν έκανε τον πρόεδρο. Πότε θα μιλήσουμε και πότε διακόπτοντας τη συζήτηση. Ναι, καταλαβαίνω ότι... Να είναι κρίμα από τον Θεό τώρα. Την άποψή είπε την άποψή του. Θα ήθελα όμως να μας επιτρέπετε και εσείς ως πρόεδρος και ο κύριος Γκρετζελιάς ως ό,τι παρίστατε εδώ μέσα. Είναι επίτιμος πρόεδρος. Επίτιμος πρόεδρος και δήμαρχος και πρώην δήμαρχος. Τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, πέστε να μας δίνετε επί της διαδικασίας. Δεν έχει μιλήσει κανένας, μιλάτε μόνο εσείς και η παράταξη σας και λέτε... Εγώ. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, θα ήθελα να μπορούμε να καταθέσουμε και εμείς την άποψή μας. Αυτό σας ζητάω. Και σε εσάς και στον κύριο Ρετζελιά, να μπορούμε να καταθέσουμε... Μα είναι διαφορετική, κύριε. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, γιατί εγώ είπα να καταθέσουμε την άποψή μας και τη διαφορετική μας πρόταση. Κατά τη και βέβαια, δεν είπα κάτι διαφορετικό εγώ. Εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα πάμε σε ψηφορία. Αυτό είναι. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Πώς εισάγεται και με τη συμπλήρωση του κύριου Σερετάκη. Για την οδό Φωκών, μάλλον. Πάμε σε ψηφορία, Γιώργο. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μία πρόταση υπάρχει. Ναι, εισήγηση. Ναι. Διαφορετικές απόψεις. Δύο προτάσεις υπάρχουν. Στην ψηφοφορία, με τα υπέρ και τα κατά. Κύριε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάνετε λάθος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις προσέγγισης επί της εισηγήσεως. Αυτό εκφράζεται με υπέρ ή κατά. Κάνετε λάθος, καταθέσαμε πρόταση. Έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε ό,τι πρόταση θέλουμε. Ακόμα και να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ας πάμε σε ψηφορία, κύριε Πρόεδρε. Να γίνει. Πάμε σε ψηφορία, εγώ.
Ακόμα και να καταθέσουμε για πρόταση εκεί να βάλουμε και το λευκό δέντρο του Πατούλη. Εντάξει, δεν ξέρετε. Χρήματα για άλλα. Πάμε. Έλα, Γιώργο. Γιώργαμνής Λίσανδρος. Ως εισάγεται, υπέρ. Τάφας Ηλίας. Ως εισάγεται. Γραμμένος Σπυρίδων. Ως εισάγεται, και από μένα. Καντιαρέλης Δημήτρης. Κύριε Πρόεδρε, ως εισάγεται, απλά θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά το μοναδικό σπίτι που βρίσκεται εντός των τυχών. Δεν έχει σχέση, ρε Δημήτρη, αυτό. Όχι, συγγνώμη. Δημήτρη, είναι κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα απλά να καταγραφεί για να μην ξεχαστεί, κύριε συνάδελφε. Εντάξει. Παπακός Τανθή. Ως εισάγεται. Κοσκολέτος Σωτήρης. Υπέρ, ως εισάγεται. Μπερδέσης Σπυρίδων. Ως εισάγεται. Μπίγαλης Κωνσταντίνος. Το ίδιο. Καραβίας Γιώργος. Ως εισάγεται. Κουτσάκης Μιχαήλ. Ως εισάγεται. Κοπελούσος Χρήστος. Ως εισάγεται. Βασιλόπουλος Αριστίδης. Βασιλόπουλος Αριστίδης. Ανεμογιάννης Γιώργος. Παρών. Συγγνώμη, γιατί και εγώ είμαι έξω, παρών. Παρών. Βασιλόπουλος Αρισίδης, παρών. Ανεμογιάννης Γιώργος, παρών. Καλαμπόκης Γιάννης. Την πρόταση του κύριου Σαρετάκη. Εμμανουήλ Δανάη. Η πρόταση του κυρίου Σαρετάκη. Ρετζελιάς Παντελής. Ως εισάγεται, υπέρ. Ρετζελιάς Χρήστος. Υπέρ. Αναγνώστου Γιώργος. Υπέρ. Λαζαρίδης Πέτρος. Υπέρ της πρότασης του κυρίου Σαρετάκη. Τον Μπούλογλου Χαράλαμπος. Τον Μπούλογλου Χαράλαμπος. Τον Μπούλογλου Κωνσταντίνος. Ομοίως. Ομοίως με τι, με Λαζαρίδη. Ομοίως με τι. Πες πάλι τον Μπούλογλου Χαράλαμπος. Τον Μπούλογλου Χαράλαμπος δεν ακούσει καθόλου. Δεν ακούσει Χαράλαμπος. Τον Μπούλογλου Χαράλαμπος. Πάρε μίλα. Το είπα, δεν ακούστηκα. Στο μικρόφωνο. Το Μπούλογλου Χαράλαμπος. Υπέρ της πρότασης του κυρίου Σαρετάκη. Το Μπούλογλου Κωνσταντίνος. Ομοίως. Ο Παναστόπουλος Παναγιώτης. Ομοίως. Σερετάκης Νίκος. Σερετάκη. Την πρότασή σου, Νίκο, Ακούγεσαι. Ναι. Δεν ακούγεσαι. Νίκο, δεν ακούστηκες, έτσι. Υπέρ της πρότασης που κατέθεσα. Γκούμα Δανάη. Υπέρ της πρότασης που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση. Ζαχαριάδης Γιάννης. Υπέρ της πρότασης της Λαϊκής Συσπήρωσης. Κωνσταντινίδης Αναστάσιος. Υπέρ, ως εισάγεται. Παπαλουκά Ευτυχία. Ψηφίζω παρόν. Σταμπασίδης Γιάννης. Υπέρ της ποτάς του κύριου Σαρετάκη. Λέκας Αθανάσιος. Πέρος εισάγεται. Αλεφραγκή Σοφία. Υπέρος εισάγεται. Γούλας Αλέξανδρος Σαπών.
17 υπέρ, όσοι εισάγεται. 10 υπέρ πρώτα κυρίου Σερετάκη. 10 υπέρ τη πρώτα κυρίου Σερετάκη. Καταγράφονται και 3 παρόν. Και καταγράφονται 3 παρόν. Κατά πλειοψηφία. Πάμε στο τελευταίο έκτο θέμα. Πρόεδρε, πρόεδρε, συγγνώμη, Γιώργο Καραβία είμαι. Συγγνώμη, πρόεδρε. Γιώργο, είμαστε οκ. Γιώργο, μην πει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν σε ακούσαμε. Είχε ένα πρόβλημα γι' αυτό. Πάμε στο έκτο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβή εργασιών υπηρεσιών του Δήμου. Ο εισάγεται. Ομόφωνα. Ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς και... παρόν εμείς ψηφίζουμε. Εμείς και παρόν. Και τρία παρόν. Εμείς απέχουμε. Και τρεις αποχές. Απέχουμε εμείς οι τρεις. Τρεις αποχές, τρία παρόν. Ο Παπασίλης απέχει. Είναι ομόφωνα. Κάποιος άλλος λέει. Ποιος άλλος? Ο Παπασίλης απέχει. Τέσσερις αποχές. Τρία παρόν. Και τα υπόλοιπα, ομόφωνα. Ομόφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Γεια σας. Γεια, καλό βράδυ.